Οπότε θα επιταχύνουμε λίγο. Εδώ θα τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχουμε μείνει λιγάκι πίσω νομίζω στην ύλη. Οπότε θα πάμε λίγο πιο γρήγορα, όχι κάτι τρομερό, αλλά απλώς. Ενημερωτικά το λέω. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν τις γιορτές του Πάσχα, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα διπολικά τρανζίστορ. Είχαμε δει κάποια πράγματα εισαγωγικά. Είχαμε δει μια κατηγορία εφαρμογών των διπολικών τρανζίστορ που είναι η λειτουργία τους ως διακόπτες, τα διπολικά τρανζίστορ, τα BJT αυτά. Οπότε είχαμε δει ότι η βασική εφαρμογή, μάλλον μία από τις βασικές εφαρμογές, γιατί η δεύτερη κατηγορία είναι να λειτουργήσουν ως ενισχυτές, δηλαδή να πάρουν ένα μικρό σήμα και το αξίσουν σε μέγεθος, σε πλάτος. Οπότε η πρώτη βασική κατηγορία είναι η λειτουργία ως διακόπτη. Οπότε να έχουμε δύο καταστάσεις, είτε ανοιχτός διακόπτης, δηλαδή δεν υπάρχει ροή ρεύματος, είτε κλειστός διακόπτης, όπου υπάρχει μέγιστη ροή ρεύματος για το συγκεκριμένο κύκλο. Είχαμε δει ότι αυτό επιτυχάνεται όταν το τραζίστο επιμένει λειτουργία ως ανοιχτός διακόπτης στην κατάσταση αποκοπής, γιατί δεν λειτουργεί ως κλειστός διακόπτης στην κατάσταση κορεσμού. Και είχαμε πει ότι στην ουσία πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό διακόπτη, δηλαδή. Αυτό εξαρτάται αν θα είναι είτε κλειστός είτε ανοιχτός από το ρεύμα που θα υπάρχει εδώ πέρα, στη βάση εδώ του. Για τα β, πρόκειται για τραζίστορ NPN και για τραζίστορ PNP είναι σε ανάποδη φορά το ρεύμα στη βάση. Οπότε εδώ με R-load συμβολίζουμε εδώ πέρα σχηματικά το κύκλωμα το οποίο θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα. Είτε στην περίπτωση του NPN τρανζίστορ αριστερά, είτε στην περίπτωση του PNP τρανζίστορ δεξιά, οπότε ανάλογα με το πόσο είναι το ΙΒ, αν είναι μικρό ή είναι αρκετά μεγάλο, το τρανζίστορ θα έρθει είτε σε αποκοπή είτε σε κορεσμό. Οπότε μικρό ΙΒ, δηλαδή ένα ΙΒ το οποίο θα τίνει στο 0, θα έχει σαν αποτέλεσμα το BJT να είναι σε αποκοπή, οπότε είναι σαν να έχουμε ένα ανοιχτό διακόπτη. Το οποίο τι σημαίνει, ότι στην ουσία εδώ πέρα δεν υπάρχει ρεύμα, δηλαδή εδώ πέρα, ανάμεσα στο συλλέκτη και στον εκπομπό, είτε εδώ, ανάλογα στον εκπομπό και στο συλλέκτη, εδώ το ρεύμα είναι περίπου 0 mA. Και αντίστοιχα και εδώ. Λοιπόν, τώρα, αν την άλλη πλευρά, αν καταφέρουμε το ρεύμα να το κάνουμε σχετικά μεγάλο, το ρεύμα βάσης, αυτό το σημαίνει ότι είναι σχετικά μεγάλο, έτσι πολύ μεγαλύτερο της μονάδας, το σύμβολο να δείξουμε ότι είναι κάτι μεγάλο. Οπότε, στην ουσία, να καταφέρουμε να φέρουμε το τραζίστορ σε κορεσμό, οπότε είναι σαν να έχουμε ένα κλειστό διακόπτη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το ρεύμα δεν θα είναι μηδενικό, θα είναι μη μηδενικό το ρεύμα στο φορτίο, δηλαδή το ρεύμα μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού, και θα έχουμε το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει το τρανζίστορ, που λέγεται και ρεύμα κορεσμού και το συμβολίζουμε με ιδιότητα C-SAT. Έτσι. Οπότε το μέγιστο ρεύμα για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Δεν γενικά είχαμε πει το μέγιστο ρεύμα μπορεί να δώσει το τραζίστορ, αλλά το μέγιστο ρεύμα μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο κύκλωμα. Οπότε, στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ελέγξουμε το ρεύμα στη βάση, αν το κάνουμε μικρό ή το κάνουμε σχετικά μεγάλο. Οπότε, στην ουσία, για να το πετύχουμε εδώ πέρα, συνήθως έχουμε ένα ψηφιακό κύκλωμα, για παράδειγμα Arduino, το οποίο παράγει μια τάση, η οποία αυτή η τάση μέσω μιας αντίστασης μετατρέπεται σε ένα ρεύμα βάσης. Οπότε, ανάλογα με το τι θα είναι η τάση, αν θα είναι υψηλή ή χαμηλή, αντίστοιχα θα έχουμε και το ρεύμα βάσης, αν θα είναι χαμηλό ή μικρό, αν πρόκειται για το NPN τραζίστορ, ή χαμηλό ή ψηλό, συγγνώμη, αν πρόκειται για το NPN τραζίστορ, ή ψηλό, χαμηλό, αν πρόκειται για το PNP τραζίστορ, έτσι εδώ πέρα. Έχουμε πει ότι ισχύουν τα συμπληρωματικά, οπότε εδώ πέρα, αν έχουμε για παράδειγμα 0,5 βολ, στην ουσία στα 0 βολ θα πάρουμε το χαμηλό ρεύμα, οπότε θα έχουμε αποκοπή εδώ πέρα, οπότε εδώ να γράψω δίπλα αποκοπή,
ενώ στα 5 βολ θα πάρουμε το σχετικά μεγάλο ρεύμα που θα έχουμε τον κορεσμό. Αντίστοιχα εδώ πέρα, στο PNP είπαμε ότι η κατάσταση είναι ανάποδα. Εδώ πέρα, ότι στα 0 βολ και ανάλογα με βέβαια με τι αντίσταση RV τα έχουμε επιλέξει, γιατί παίζει ρόλο, θα έχουμε τον κορεσμό. Στα 5 βολ θα έχουμε την αποκοπή για το τρανζίστορ του PNP. Και είχαμε δει και δύο παραδείγματα, δύο κλασικά παραδείγματα, δύο τυπικά παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι πώς μπορώ να ανάψω ή να σβήσω ένα LED. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε κάποιο κίτρινο που παράγει 0 βολτ, 5 βολτ. Και είχαμε δει ότι επιλέγοντας σωστά τις δύο αντιστάσεις εδώ πέρα, την αντίσταση στη βάση του τρανζίστορ και την αντίσταση εδώ προστασίας του LED, μπορώ να πετύχω το επιθυμητό, δηλαδή στα 0 βολτ να ανάβει το LED. Συγγνώμη, στα 0 βολτ να είναι σβηστό το LED, γιατί το τρανζίστορ θα είναι σε αποκοπή, οπότε δεν θα υπάρχει ρεύμα στο LED, δεν θα υπάρχει ρεύμα στο συλλέκτη του τρανζίστορ, οπότε δεν θα υπάρχει ρεύμα και στο LED. Και στα 5 βολτ να φέρουμε το τρανζίστορ στον κορεσμό, οπότε να υπάρχει το μέγιστο ρεύμα για το δεδομένο κύκλωμα που μπορεί να δώσει το τρανζίστορ. Και μια δεύτερη εφαρμογή, ένα δεύτερο παράδειγμα που είχαμε δει, είναι να έχουμε τον έλεγχο ενός ρελέ, ενός ηλεκτρονόμου, το οποίο στην ουσία είχαμε πει ότι αυτό το ρελέ είναι ένα κύκλωμα απομόνωση, το οποίο απομονώνει υψηλά ρεύματα που μπορεί για παράδειγμα να είναι εμφανίζονται στο φορτίο. Το φορτίο για παράδειγμα μπορεί να είναι ένας κινητήρας όπως είναι εδώ πέρα, οπότε μπορεί να θέλει ίσως και μερικά αμπέρ και μερικές δεκάδες αμπέρ από τα ρεύματα που υπάρχουν στην πλευρά των ηλεκτρονικών. Δηλαδή, η πλευρά των ηλεκτρονικών είναι εδώ το τρανζίστορ και το Arduino. Οπότε, εκεί πέρα στο τρανζίστορ και στο Arduino γενικά έχουμε ρεύμα της τάξης των μιλιαμπέρ. Το φορτίο μπορεί να θέλει ρεύμα της τάξης μερικών δεκάδων αμπέρ, όπως σας είπα. Οπότε, το ρελέ στην ουσία σε αυτή το πέρα την περίπτωση παίζει το ρόλο ενός κυκλώματος το οποίο απομονώνει το κύκλωμα του κινητήρα από τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά. Οπότε εδώ πέρα στην ουσία το τρανζίστορ ήρθε να ελέγχει πότε το ρελέ θα οπλίσει, όπως λέμε. Έτσι είναι η ορολογία, πότε οπλίσει το ρελέ. Οπότε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα είχαμε δει εδώ πέρα ότι πάλι 0,5 βολτ από το Arduino, στα 0 βολτ το τρανζίστορ είναι σε αποκοπή, οπότε στο πινίο του ρελέ, το ρελέ στην ουσία είναι ένα πινίο που δημιουργεί, είναι ένα πινίο που δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που αλλάζει τη θέση σε μία επαφή. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά, οπότε στα 0 βολτ θα έχουμε αποκοπή στο τρανζίστορ, οπότε δεν θα υπάρχει ρεύμα στο πινίο του ρελέ. Από εδώ πέρα έτσι παίρνει το ρεύμα. Και εδώ πάει την πηγή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το τρανζίστορ είναι ω ανοιχτό διακόπτη, οπότε δεν υπάρχει ροή ρεύματο, εμποδίζεται ροή ρεύματο, οπότε θα είναι σε μια συγκεκριμένη θέση η επαφή του ρελέ. Στα 5 βολτ το τρανζίστορ θα έρθει στο κορεσμό, θα επιτρέψει τη ροή ρεύματος, οπότε η επαφή του ρελέ θα αλλάξει θέση, θα οπλίσει το ρελέ. Και είχαμε πει ότι αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η δίωδος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το είχαμε αναφέρει στο τέλος του τελευταίου μαθήματος πριν τις γιορτές. Είχαμε πει ότι στην ουσία αυτή εδώ πέρα η δίωδος προστατεύει το τρανζίστορ από το να αναπτυχθεί εδώ στο συλλέκτη μια πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, ως απορία του νόμου του Lenz που εφαρμόζεται, που ισχύει σε ένα ποινίο. Ο νόμος του Lenz, και θυμίζω, λέει ότι σε ένα ποινίο ότι αν το αλλάξω απότομα την ροή του ρεύματος, δηλαδή είτε από 0 την αυξήσω, είτε υπάρχει ροή ρεύματος να σταματήσω απότομα, το ποινίο έχει την ιδιότητα να προσπαθήσει να αντισταθεί σε αυτή την απότομη μεταβολή του ρεύματός του. Οπότε, συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε πει ότι στην περίπτωση που κόβουμε το ρεύμα στο ποινίο του ρελέ για να αλλάξει η κατάσταση, οπότε στο συλλέκτη του τρανζίστορ, εκεί πέρα που είναι ο κόκκινος κύκλος, αναπτυχθεί μια πάρα πολύ μεγάλη τάση, οπότε θα καταστραφεί το τρανζίστορ. Οπότε αυτή η ιδιότητα εμποδίζει στο να γίνει αυτή η καταστροφή του τρανζίστορ. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο τα παραδείγματα του διπολικού τρανζίστορ ως διακόπτη, θα δούμε δύο πιο σύνθετα παραδείγματα, όπου εδώ πέρα χρησιμοποιούμε περισσότερα τρανζίστορ, δεν χρησιμοποιούμε μόνο ένα τρανζίστορ.
και θα δούμε ένα κύκλωμα το οποίο ονομάζεται γέφυρα ETA, H bridge, γιατί η διάταξη των τρανζίστων μοιάζει λιγάκι με το γράμμα H, με το γράμμα ETA, το ελληνικό αλφαβήτο, το αγγλικό αλφαβήτο τέλος πάντων. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο κύκλωμα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κινητήρων, DC κινητήρων, κινητήρων συνεχούς ρεύματος, και κλασική εφαρμογή είναι σε οχήματα, δηλαδή αν θέλω να φτιάξω ένα μαξίδι το οποίο να το ελέγχω την κίνηση, δηλαδή να πηγαίνει προς τα μπρος ή προς τα πίσω ή να επιβραδύνει ή να σταματάει, στην ουσία έχουμε εφαρμογή τέτοιων κυκλωμάτων. Και τέτοια μαξίδια, έτσι να το κάνουμε λιγάκι πιο αυτό, θα μπορούσε να ήταν ένα ρομποτικό όχημα ή θα μπορούσε να ήταν ένα αναπηρικό αμαξίδιο που θα ελέγχουμε την κίνηση των τροχών. Οπότε, στην ουσία, κίνηση τροχού, ενός τροχού σε ένα αμαξίδιο ελέγχεται από ένα κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Οπότε, στην ουσία, εδώ έχουμε τον κινητήρα του συνεχούς ρεύματος, ο οποίος αυτός, ο άξονας του κινητήρα, έτσι, στον άξονα του κινητήρα έχει προσαρμοστεί ο τροχός, οπότε, καθώς περιστρέφει το άξονα του κινητήρα, περιστρέφεται και ο τροχός. Οπότε, εμείς τι θα θέλαμε σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που είχαμε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να το συνδυάσουμε λιγάκι με την ιατρική τεχνολογία που σπουδάζεται. Εμείς θα θέλαμε το αναπηρικό αμαξίδιο να πηγαίνει είτε προς τα μπρος, είτε προς τα πίσω, έτσι, είτε να επιβραδύνει, είτε να σταματάει. Οπότε, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, αυτή την κίνηση των τροχών του αμαξιδίου, πότε κατ' επέκταση την πώς θα κινείται ο κινητήρας, μπορούμε να το πετύχουμε με τη γέφυρα H. Στην ουσία είναι τέσσερα τρανζίστορ που λειτουργούν ως διακόπτες. Οπότε εδώ πέρα σε πρώτη φάση θα σας δείχνω απλά ως διακόπτες για να καταλάβουμε λίγο τη λειτουργία. Και σε θα δούμε και το κανονικό κύκλο που θα αντικαταστήσουμε τους διακόπτες με τρανζίστορ, με διπολικά τρανζίστορ. Οπότε έχουμε τέσσερις διακόπτες, S1, S2, S3, S4. Το φορτίο είναι ένας κινητήρας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε ένα DC κινητήρα, το κάνω εδώ, DC κινητήρας ονομάζεται ότι θέλει συνεχή στάση, συνεχή τάση, έτσι. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα συν και ένα πλην. Αν του βάλω μία θετική τάση, δηλαδή συνδέσω έτσι μία πηγή τάσης, ο άξονας του κινητήρα θα περιστρέφεται προς μία κατεύθυνση, ας πούμε δεξιόστροφα. Οπότε, φανταστείτε, το άξονα του κινητήρα θα έχει μία τέτοια φορά περιστροφής. Αν τώρα στον κινητήρα αλλάξω την πολικότητα, δηλαδή την τάση τη βάλω ανάποδα, έτσι, σε βάλω το κινητήρα, σύμπλην εδώ πέρα για να αποδηλώσουμε τους δύο πόλους του κινητήρα. Οπότε, αν την τάση τη βάλω έτσι, δηλαδή φανταστείτε, τη μια φορά είναι σαν να βάζω συν 12 βολτ, την άλλη φορά είναι να βάζω μείον 12 βολτ. Έχω βάλει ανάποδα την πολυκότητα της μπαταρίας, έτσι, οπότε το πλήν της μπαταρίας είναι εδώ. Έτσι, οπότε στην ουσία είναι σαν να έχω βάλει αρνητική τάση με αυτό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ένα αντισυκινητήρα δεν παθαίνει κάτι. Μην θεωρήσετε ότι ο αντισυκινητήρας χαλάει ή δεν λειτουργεί, απλώς θα περιστρέφεται προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή περιστρέφεται αριστερόστροφα. Οπότε εμείς στο αναπηρικό αμαξίδιο, αν θέλουμε να πηγαίνει προς τα μπρος, και ας πούμε το προς τα μπρος είναι η δεξιόστροφη περιστροφή του κινητήρα, πρέπει να βάλουμε μια θετική τάση στον κινητήρα, ώστε ο τροχός να πηγαίνει προς τα μπρος. Αν θέλουμε ο τροχός να πηγαίνει προς τα πίσω, πρέπει να αλλάξουμε την πολικότητα, να βάλουμε αρνητική τάση στον κινητήρα για να πάρει ανάποδες στροφές. Θα αρχίσει να περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση ο κινητήρας. Θα δούμε και τις δύο άλλες καταστάσεις, θα τις δούμε στη συνέχεια, πώς δηλαδή επιβραδύνουμε, δηλαδή κινητήρα σιγά σιγά να αρχίσει να μειώνει τις στροφές του, οπότε να μειώνει και η ταχύτητα περιστροφής των τροχών, και βέβαια πώς να επιβραδύνει, να σταματάει απότομα, δηλαδή να σαρπατάμε απότομα ένα φρένο στο κινητήρα. Λοιπόν, και αυτά τα καταφέρνουμε με αυτό το κύκλωμα με την γέφυρα H. Ανάλογα με τη θέση των διακοπτών, δηλαδή, μάλλον, ανάλογα με το ποιοι διακόπτες θα είναι κλειστοί κάθε φορά. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι, αν όλοι οι διακόπτες είναι ανοιχτοί, προφανώς δεν υπάρχει καθόλου ροή ρεύματος, έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πηγή τροφοδοσίας.
Οπότε, αν όλοι οι διακόπτες είναι όπως βλέπουμε τώρα, προφανώς δεν υπάρχει ροή ρεύματος, οπότε ο κινητήρας δεν θα περιστρέφεται. Οπότε πάμε να δούμε αυτές οι τέσσερις επιθυμητές καταστάσεις, δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεξιόστροφη περιστροφή, αριστερόστροφη περιστροφή, επιβράδυνση και απότομο σταμάτημα, πώς μπορεί να επιτευχθεί με αυτή τη γέφυρα H, με το H bridge, γέφυρα ήττα. Έτσι, οπότε αυτές είπαμε εδώ πέρα είναι τέσσερις καταστάσεις. Έτσι, δεξιόστροφη περιστροφή, αριστερόστροφη επιβράδυνση από το σταμάτημα, οπότε αυτό εξαρτάται από το ποιοι διακόπτες, έτσι, κάθε φορά θα είναι κλειστή. Οπότε αν αυτά είναι τραζίστορ, με τα ποια τραζίστορ θα είναι έτσι, αν είναι τραζίστορ NPN σε κορεσμό ή PNP σε κορεσμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα την δεξιόστροφη περιστροφή. Ας πούμε ότι η δεξιόστροφη περιστροφή σημαίνει ότι θα πρέπει εδώ στο συν, έτσι, του κινητήρα, να βάλουμε τη θετική τάση. Εδώ πέρα φανταστείτε ότι έστω ότι είναι μια τάση, συν 12 βόλτ. Μια τυπική τάση που βάζουμε στους κινητήρες. Οπότε θα πρέπει ο κινητήρας να πάρει τα συν 12 βόλτ. Οπότε αυτή την περίπτωση βλέπετε, γιατί για να το πετύχουμε αυτό, αρκεί να κλείσουμε τους διακόπτες S1 και S4. Γιατί σε αυτή την περίπτωση να πάρει θετική τάση, τι σημαίνει, ότι θα πρέπει το ρεύμα φεύγοντας από την πηγή να συναντήσει πρώτα τον ακροδέχτη συν του κινητήρα. Αυτό σημαίνει θα πάρει θετική τάση. Αν συναντήσει πρώτα τον ακροδέχτη πλην το ρεύμα φεύγοντας από την πηγή, έτσι, θα πάρει τις ανάποδες στροφές. Είναι σαν βάζουμε αρνητική τάση. Οπότε, εδώ, ας ζωγραφίσουμε λίγο τη ροή ρεύματος εδώ πέρα. Έτσι, το ρεύμα φεύγει έτσι πάντοτε από την πηγή. Okay. Προφανώς δεν μπορεί να πάει εδώ πέρα που είναι ο S3, γιατί είναι ανοιχτός διακόπτης, οπότε το ρεύμα θα πάει εδώ, θα περάσει από τον S1, θα συναντήσει το συν του κινητήρα, βλέπετε, εδώ πέρα, οπότε στην ουσία αυτό σημαίνει ότι αν κλείσει το μονοπάτι, δηλαδή ο σκοπός είναι να φέρουμε το ρεύμα πάλι πίσω εδώ, έτσι, στην πηγή αυτή. Ξέρετε ότι για να υπάρχει ροή ρεύματος θα πρέπει να ξεκινάμε από ένα σημείο, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο, να κάνουμε μια κυκλική διαδρομή, ένα βρόχο. Οπότε, εδώ πέρα είμαστε προς το παρόν καλά, συναντάμε το πλην, το συν του κινητήρα, συγγνώμη, οπότε συνεχίζει εδώ πέρα την πορεία του το ρεύμα. Θα πάει εδώ πέρα, θα περάσει από το διακόπτη S4 και φτάσει εδώ πέρα. Οπότε εδώ πέρα η ροή του ρεύματος έχει ολοκληρωθεί. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι η ροή του ρεύματος, συναντάει πρώτα το συν του κινητήρα. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, θα θεωρήσουμε ότι ο κινητήρας θα περιστρωθεί δεξιόστροφα προς τη μία κατεύθυνση. Έτσι, λένε ότι απάρτα θα είναι δεξιόστροφα, συνήθως είναι αυτό, αλλά εντάξει, εξαρτάται από τον κινητήρα, ας πούμε ότι θα περιστρωθεί προς τη μία κατεύθυνση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να είναι κλειστή απαραίτητα οι διακόπτες S1, S4 και να είναι ανοιχτή η άλλη δύο διακόπτες, S2 και S3. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι δύο διαγώνιοι διακόπτες, έτσι, S1 και S4, κλείνοντας και ανοίγοντας τους άλλους δύο, τους αντιδιαγώνιους, ας πούμε τους S2 και S3, θα έχουμε την περιστροφή του άξονα του κινητήρα και αντίστοιχα την περιστροφή του τροχού κινητήρας. Ο άξονας του κινητήρα, στον άξονα του κινητήρα έχει προσαρμοστεί ένας τροχός προς τη μία κατεύθυνση. Όπως καταλαβαίνετε ή όπως φαντάζεστε, για να πετύχουμε το ανάποδο, την αριστερόστροφη περιστροφή, θα πρέπει να κάνουμε την ανάποδη δουλειά με τους διακόπτες, δηλαδή να ανοίξω τον S1, S3, όπως βλέπετε εδώ, συγγνώμη, τον S1, S4, και να κλείσω τους άλλους δύο. Τους βάλουμε διαφορετικό χρώμα. Τους S2, S3. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τη φορά του ρεύματος. Οπότε το ρεύμα φεύγει πάλι από το συν της πηγής και θα πρέπει να καταλήξει εδώ, στο πλήν της πηγής. Έτσι θα πρέπει να επανέλθει πάλι το ρεύμα εδώ πέρα, να κλείσει το κύκλωμα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το ρεύμα πώς θα κινηθεί. Okay. Το ρεύμα φτάνοντας εδώ πέρα στη διακλάδωση δεν μπορεί να πάει αριστερά, γιατί ο διακόπτης
είναι ανοιχτός, οπότε εμποδίζει τη ροή ρεύματος, οπότε θα πάει όλο το ρεύμα, θα πάει δεξιά, θα περάσει από τον S3, θα συναντήσει πρώτα το πλήν του κινητήρα, το βλέπουμε εδώ, θα το σημειώσω. Οπότε, συναντώντας το πλήν του κινητήρα και εφόσον έτσι, κλείσει το μονοπάτι του, της ροής του ρεύματος, ο κινητήρας πλέον θα αρχίσει να περιστρέφεται στην αντίθετη κατεύθυνση, είναι σαν να εφαρμόζουμε αρνητική τάση με τα λόγια στο κινητήρα. Οπότε, το ρεύμα συνεχίζει τη ροή του. Προς τα κάτω δεν μπορεί να πάει το ρεύμα, έτσι προφανώς, γιατί ο S4 είναι ανοιχτός, οπότε δεν μπορεί να διακλειδωθεί το ρεύμα προς τα κάτω. Οπότε, όλο το ρεύμα θα περάσει από τον κινητήρα, όλο το ρεύμα θα περάσει το διακόπτη S2 και θα φτάσει εδώ πέρα. Προφανώς πάλι δεν μπορεί να πάει προς τα πάνω, ίσως αυτή εδώ πάει διακλάδωση, να πάει προς τα πάνω, πάει προς το S4. Οπότε αυτή εδώ πέρα είναι η ροή του ρεύματος, οπότε ξεκινάει από εδώ το ρεύμα, από το σύν της μπαταρίας και καταλήγει στο πλήν της μπαταρίας και συναντάει τους ακροδέχτες του κινητήρα με αντίθετη φορά, έτσι, πλέον. Πρώτα συναντούσε τον αριστερό ακροδέχτη του κινητήρα, έτσι, εδώ. Συναντούσε αυτόν εδώ πέρα, που με βάλει στον πράσινο κύκλο και ύστερα τον άλλον ακροδέχτη. Τώρα συναντάει με αντίθετη σειρά τους δύο ακροδέχτες κινητήρα, οπότε στην ουσία ο κινητήρας πλέον κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Κύριε, να ρωτήσω. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Οπότε εδώ πέρα κλειστεί οι δύο κινητήρες. Έτσι να το έχουμε με πράσινο συμβολίζουμε κλειστή. Κλειστή για δύο διακόπτες. Συγγνώμη, πράσινο συμβολίζουμε τους κλειστούς διακόπτες και με κίτρινο τους ανοιχτούς διακόπτες. Ναι, ορίστε, πείτε μου. Άμα βάζαμε πηγή εναλλασσόμενη τάση, θα μπορούσαμε απλά να στέλνουμε ρεύμα με αρνητική. Ναι, ωραία. Θα μπορούσαμε να στέλνουμε απλά ρεύμα με αρνητικό πλάτο. Υπάρχουν κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος. Αλλά αυτό εδώ πέρα εμείς, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είχαμε έλεγχο πότε θα άλλαζε η κατεύθυνση του κινητήρα. Γιατί το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν έτσι, οπότε ο κινητήρας στη μισή περίοδο θα κινιόταν προς τη μία κατεύθυνση και στην άλλη μισή περίοδο θα κινιόταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, φανταστείτε, το καροτσάκι θα πήγαινε μπρος-πίσω από μόνο του, αν το είχαμε βάλει εναλλασσόμενο ρεύμα. Οπότε εμείς... Ναι, αλλά με τα τρανζίστορ ποια θα κρατούσαμε ανοιχτά. Ή δεν θα έχει σημασία. Θα έχει σημασία, γιατί τα τραζίστορ, αν εδώ πέρα τα τραζίστορ, θα το δούμε το κείμενο, τα τραζίστορ δεν ελέγχονται από αυτή εδώ πέρα. Έτσι, αυτή εδώ πέρα δεν είναι την πηγή τροφοδοσίας. Ενώ το βάζαμε το εναλλασσόμενο εδώ πέρα, οπότε ανάλογα με το τι θα κάναμε με το τραζίστορ, με το τραζίστορ, έτσι, ποια θα ήταν κλειστά ή όχι, επειδή είχαμε εναλλασσόμενο ρεύμα και η υπολικότητα του ρεύματος θα άλλαζε, όποιο και να ήταν τα τραζίστρα, θα είχαμε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν θα είχαμε σταθερή κίνηση προς τα μπρος, σταθερή κίνηση προς τα πίσω. Ναι, κατάλαβα. Άρα, ας πούμε, αυτό για ένα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε. Στην μια περίπτωση, στη μισή περίοδο, το τραζίστρο, ανεξάρτητα αν ήταν τα S1, S4 ή τα S2, S3, έτσι, αφού θα είχαμε και θετική και αρνητική τάση, στη μισή περίοδο ο κινητήρας θα έπαιρνε τη θετική τάση, οπότε θα περιστρεφόταν δεξιόστροφα. Στην άλλη μισή περίοδο θα περιστρεφόταν αριστερόστροφα, δηλαδή θα έπαιρνε αρνητική τάση. Οπότε θα είχαμε ένα καροτσάκι, ένα μαξίδι που θα πήγαινε μπρος-πίσω από μόνο του. Έτσι. Δηλαδή θα κάνει στην ουσία μια ταλάντωση. Να το δούμε έτσι. Εντάξει. Κατανοητό. Ναι, ναι. Εδώ πέρα μιλάμε στα μαξίδια, στα αναπηρικά, να ξέρετε, να πούμε ότι είναι ένα ρομποτικό όχημα, έτσι, πιο γενικά, για να το συνδυάσουμε το γιατί ακούτε για ρομποτικά οχήματα που πάνε και στον Άρη και κάνουν διάφορα επιστημονικά πειράματα στον Άρη. Φανταστείτε ότι έχουμε DC, έτσι, μια DC πηγή ρεύματος, μια πηγή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος, και υπάρχουν DC κινητήρες, οπότε εμείς ελέγχοντας ποιοι διακόπτες θα είναι ανοιχτοί κάθε φορά, μπορούμε να ελέξουμε, θα κάνουμε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστροφή. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν σε ένα μαξίδι είχαμε ένα joystick και που χωρίς να κάνουμε το joystick προς τα μπροστά
πήγαινε το μαξίδιο μπροστά και κάνοντας τον joystick προς τα πίσω, πήγαινε το μαξίδιο προς τα πίσω, στην ουσία, όταν πηγαίνει το joystick προς τα μπροστά, είναι σαν να λέμε, ξέρεις τι, σαν να δίνουμε εμείς οι χειριστές στην οδηγία, κλείσες ένα S4, άνοιξες 2 S3, ώστε να πάρει το ρεύμα κινητήρας με αυτή τη φορά, ώστε να πάει προς τα μπροστά. Όταν κάνουμε το joystick προς τα πίσω, είναι σαν να δίνουμε την ανάποδη εντολή, έτσι, ώστε να κλείσουν οι S2, S3, να ανοίξουν οι S1, S4, οπότε να αλλάξει κατεύθυνση περιστροφής. Εντάξει, παιδιά, οπότε στην ουσία αυτό κάνουμε. Οπότε εδώ πέρα τα τραζίστρα, όπως καταλαβαίνετε, στην ουσία θα ελέγχονται από ένα μικροελεκτή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε προγραμματίσει ένα μικροελεκτή. Αυτό είναι κάποια, αυτά έχουν γίνει και ως διπλωματικές. Δηλαδή, κάποια παιδιά είχαν φτιάξει ένα, όχι ένα πυρικό αμαξίδιο, ένα αμαξίδιο, ένα παιχνίδι, έτσι, ένα μικρό, που το είχαν συνδέσει τους τροχούς σε ένα Ace Bridge, σε μια γέφυρα Ace, και το γέφυρα Ace ερχόταν από ένα Arduino. Και μάλιστα είχαν βάλει και πομποδέχτες υπερήχων, ξέρω ότι χρησιμοποιούνται για ανείχνευση αντικειμένου. Οπότε αυτοί οι πομποδέχτες υπερήχων είχαν το σκοπό να ανοιχνεύουν εμπόδια. Οπότε φανταστείτε, πτυχιακή ήταν το αμαξίδιο να κινείται για παράδειγμα προς τα εμπρός. Οπότε μόλις ανοιχνευόταν ένα αντικείμενο μπροστά, ένα εμπόδιο, το αμαξίδιο να προσάρμοζε την κατεύθυνσή του. Οπότε είτε να σταμάταγε, η πιο απλή περίπτωση, είτε να έκανε παράκαμψη του εμπόδιου. Δηλαδή να στριβεί είτε δεξιά προς τα αριστερά για να παρακάμψει μέχρι να μην ανοιχνεύει πλέον το εμπόδιο, οπότε να συνεχίσει την πορεία. Οπότε πέρα σε αυτή την περίπτωση που έχει να κάνει με την κίνηση, στην ουσία η λογική ήταν αυτή που σας περιγράφω. Δηλαδή οι διακόπτες έτσι, που σχημάτιζαν το H-Bridge ελεγχόντουσαν από ένα Arduino. Οπότε το Arduino τι έπαιρνε, έπαιρνε είσοδο στην ουσία τους πομποδέχτες υπερήχων. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, να σας δείξω ότι... Για να δείτε έτσι να έχετε κάτι. Λέμε αυτά εδώ πέρα. Δύο ματάκια, τέτοια πράγματα τα πάνω στο Arduino. Έτσι. Αυτά εδώ πέρα. Και πάνθυνα, είναι 5 ευρώ. Οπότε το ένα είναι ένα πομποδέχτη υπερήχων. Υπέρηχη, θα κάνετε και σε μεγαλύτερο εξάμεινο σχετικό μάθημα που θα δείτε του υπερήχου ω απεικονιστικό μηχάνημα. Έχετε ακούσει για του ξέρω του υπερήχου που κάνουν οι κοπέλε όταν οι γυναίκε όταν είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνη για να δουν εξέλιξη τη υγεία του εμβρίου. Οπότε υπέρηχο είναι ένα ήχος αλλά είναι σε πολύ ψηλές συχνότητες και δεν τον ακούει το ανθρώπινο αυτή. Το ανθρώπινο αυτή να ξέρετε ότι ακούει ήχους μέχρι 20 kHz. Που έχουν συχνότητα μέχρι 20 kHz. Είναι οι ακουστικές συχνότητες. Οπότε ακούει, ξέρω και εγώ, από τα 5 Hz μέχρι 20 kHz που είναι οι ακουστικές συχνότητες. Υπέρυχη είναι σε πολύ μεγαλύτερες συχνότητες. Μπορεί να είναι και τη τάξη των MHz. Οπότε στην ουσία είναι ηχητικά κύματα τα οποία δεν είναι αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτή. Οπότε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το ένα ματάκι εκπέμπει τον υπέρηχο, δηλαδή είναι ο πομπός, το άλλο ματάκι είναι ο δέχτης. Οπότε γίνεται εκπομπή του ηχητικού σήματος. Αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, θα υπάρξει κάποια αντανάκλαση. Οπότε ο δέχτης θα λάβει μια αντανάκλαση και από το χρόνο που κάνει μέχρι να λάβει την αντανάκλαση, μπορούν να, και με βάση την ταχύτητα του ήχου, την οποία ξέρουμε, οπότε ξέρουμε ο χρόνο, ξέρουμε την ταχύτητα του ήχου, μπορούμε να υπολογίσουμε τι. Απόσταση. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε σε τι απόσταση είναι το εμπόδιο, αν είναι στα 5 εκατοστά, στα 10 εκατοστά, στα 20 εκατοστά και το καθεξής. Οπότε στην ουσία, το Arduino πλέον, έτσι, γιατί αυτά είναι συνδεδεμένα πάνω σε ένα Arduino, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, εδώ ή εδώ. Εδώ δίνουν και τη διασύνδεση, οπότε το Arduino πλέον μπορεί να ξέρει σε τι απόσταση είναι ένα εμπόδιο, οπότε μπορεί να δώσει την αντίστοιχη εντολή στο τι θα γίνει στον κινητήρα. Και μάλιστα αυτά στην πράξη ποτέ δεν θα φτιάξουμε χειροκίνητα, δηλαδή θα πάρουμε 4 τραζίστρο να φτιάξουμε όλοι μας το H-Bridge, αυτά υπάρχουν έτοιμα, έτσι, έτοιμα κυκλώματα. Οπότε, βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά αποτελέσματα για Arduino case.
Bridge. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα είναι παραδείγματα H-Bridge, τα οποία είτε ένα πολύ απλό ολοκληρωμένο, αυτό είναι ολοκληρωμένο που έχει μέσα αυτά τα τέσσερα πραγματάκια, τα τέσσερα τρανζίστορ που σας έχω δείξει. Υπάρχουν και πιο πλακετάκια εδώ πέρα, πιο εξελιγμένα που είναι πλακετάκια που εδώ πέρα είναι ένα H-Bridge, οπότε εδώ πέρα μπορώ να συνδέσω τους κινητήρες πάνω εδώ πέρα στις κλέμμες. Οι κλέμμες είναι αυτά εδώ πέρα τα μπλε που βιδώνουν. Εδώ πέρα μπορώ να συνδέσω κινητήρες και μάλιστα μπορώ να συνδέσω και πολλούς κινητήρες, όχι μόνο ένα κινητήρα, μπορώ να συνδέσω περισσότερους κινητήρες. Το LD98 είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα ολοκληρωμένο το οποίο είναι ένα H-Bridge που μπορώ να χρησιμοποιήσω μαζί με το Arduino. Έτσι, βλέπετε αυτό που σας έλεγα εδώ πέρα. Έχει και ένα παράδειγμα εδώ, το κλασικό παράδειγμα, το αμαξίδι. Εδώ πέρα κάτω, βλέπετε το αρχή, εδώ πέρα κάτω είναι οι κινητήρες, είναι DC κινητήρες. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα ελέγχουμε την κίνηση των πίσω τροχών του αμαξιδίου. Εδώ πέρα είναι ο μπροστινός τροχός, αυτός δεν είναι τίποτα, εντάξει. Νομίζω και αυτόν τον ελέγχει. Okay. Οπότε μπορείτε να δείτε εδώ πέρα στην πράξη, έτσι, ένα πρακτικό παράδειγμα, πώς με το Arduino, με το L298 που είναι ένα H-Bridge, μπορώ να φτιάξω εγώ να ελέγχω την κίνηση ενός κινητήρα. Εντάξει, εδώ πέρα λέγει κάποια άλλα πράγματα και θα σου πω μια τεχνική. Δεν μπούμε στο επόμενο, ξέρω το PWM. Έτσι. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτό που σας έδειχνα, έτσι. Τέσσερις διακόπτες, περιγράφει εδώ πέρα το H-Bridge, στη μια περίπτωση, δείχνει τη ροή ρεύματος. Οπότε βλέπετε. Εδώ πέρα βέβαια είναι με transistor MOSFET, είναι η άλλη κατηγορία transistor που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτες, θα τα πούμε σε επόμενο μαθήμα. Όσο δείχνει και μπορεί να γίνει και με διπολικό τρανζίστορ, έτσι. Οπότε μη σας, έτσι, αυτό ξυνίζει. Και εδώ πέρα βέβαια δεν δείχνει την άλλη κατεύθυνση. Η άλλη κατεύθυνση είναι όταν κλείσουν οι άλλοι δύο διακόπτες, έτσι. Θα πάει το ρεύμα στην φορά. Και είναι εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι έτοιμο, έτσι, πλακετάκι, το οποίο συνδέεται στο Arduino. Και μπορούμε να ελέγχουμε και δύο κινητήρες, έτσι. Δηλαδή σε αυτό το πλακετάκι μπορούμε να ελέγχουμε δύο κινητήρες, βλέπετε εδώ πέρα, δύο συνδέσεις του κινητήρα εδώ και εδώ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι και έτσι και διασκεδαστικό, δηλαδή είναι και κάτι φθηνό. Αν θέλετε να φτιάξετε έτσι ένα πρακτικό, το που σας είπα, έτσι να μόνοι σας να πάρετε ένα μαξίδιο, το οποίο είναι φθηνό το μαξίδιο, δεν είναι πολύ ακριβό. Έτσι, να πάρετε και ένα Arduino και βάλετε και τα sonar εκεί πέρα, οπότε το μαξίδιο να κινείται μπρος. Έτσι, αν δεν υπάρχει εμπόδιο, όταν συναντήσει ένα εμπόδιο, το αμαξίδι να σταματάει, ας πούμε, μπορεί να κάνει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να το περιστρέφεται, δηλαδή να γίνεται στροφή του αμαξιδίου. Ξέρετε, στροφή του αμαξιδίου, έτσι, εντελώς ενημερωτικά, σημαίνει ότι ένας κινητήρας, ανάλογα που θέλουμε να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, περιστρέφεται περισσότερο σε σχέση με τον άλλον. Οπότε, αν στρίψουμε δεξιά, ο δεξί στροχός στρέφεται πιο λίγο και αριστερά στροχός στρέφεται περισσότερο. Οπότε στην ουσία, για να κάνουμε τη στροφή, στην ουσία πρέπει να προσαρμόσουμε λιγάκι την ταχύτητα κίνησης περιστροφής των κινητήρων. Έτσι, ενημερωτικά σας το λέω αυτό. Αν καθίσετε να ασχοληθείτε με αυτά. Αυτό είναι ωραία πράγματα, γιατί θα δείτε έτσι και με τους κινητήρες. Κινητήρες είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Βέβαια μικρούς κινητήρες, αλλά καταλάβετε λιγάκι τη λειτουργία των κινητήρων. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιο μάθημα, δεν έχετε μιλήσει για κινητήρες. Αλλά για να μην έχετε μιλήσει και με βάση αυτά που σας έτσι, λίγα πραγματάκια που λέμε εδώ πέρα, έτσι είναι καλή εξάσκηση. Οπότε σκεφτείτε έτσι κάποια στιγμή όταν θα έχετε κάποιο χρόνο ελεύθερο, το καλοκαιράκι ίσως, να ασχοληθείτε λιγάκι με αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη κατάσταση. Η επόμενη κατάσταση, OK, μπορούμε να κινήσουμε τον τροχό, είτε να το περιστρέψουμε, είτε δεξιόστροφο, είτε αριστερόστροφο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τον κινητήρα, για να τον επιβραδύνουμε τον κινητήρα να του διακόψουμε τη ροή ρεύματος. Όταν διακόψουμε τη ροή ρεύματος, ο κινητήρας δεν σταματάει κατευθείαν, ακαριέα, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε αδράνεια. Οπότε θα συνεχίζει να περιστρέφεται, αλλά θα συνεχίζει να περιστρέφεται όλο και πιο αργά, γιατί δεν παίρνει ρεύμα. Οπότε κάποια στιγμή θα συνεχίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να διακόψουμε τη ροή ρεύματος, είτε ανοίγουμε όλους τους διακόπτες ή αν είμαστε ένα παράδειγμα σε αυτή την κατάσταση που έχουμε δύο διακόπτες κλειστούς, είτε εδώ είτε εδώ, αρκεί να ανοίξουμε τον ένα από τους δύο διακόπτες. Οπότε αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αν ανοίξουμε τον S1 ή τον S4, ποιο να είναι, δεν έχει σημασία, ή είναι σε αυτή την κατάσταση,
Θα ανοίξουμε είτε τον S2 είτε τον S3, τον ένα από τους δύο, ή και τους δύο, έτσι. Και εδώ μπορούμε να τους ανοίξουμε και τους δύο, αλλά αρκεί να ανοίξουμε τον ένα από τους δύο, οπότε ανοίγουμε όλους τους διακόπτες τέλος πάντων, ή αρκεί να ανοίξουμε ένα από τους δύο κλειστούς διακόπτες, αν είμαστε εδώ πέρα, εδώ ή εδώ. Έτσι. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι είμαστε σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, όπου είναι η S2 εισιτήρια κλειστή. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε ότι κρατάω τον S3 κλειστό, okay, να με ενοχλεί αυτό, οπότε θα το κλειστώ και ανοίγω εδώ πέρα τον S2. Οπότε εδώ πέρα δεν υπάρχει μονοπάτι για το ρεύμα. Έτσι, το ρεύμα. Θα ξεκινήσω από εδώ πέρα. Εδώ δεν μπορεί να πάει προς τα αριστερά, γιατί είναι ο S1 κλειστός. Θα πάει εδώ πέρα, okay, θα περάσει τον S3, θα φτάσει εδώ πέρα, θα σταματήσει εδώ το ρεύμα. Γιατί δεν έχει άλλο μονοπάτι να ακολουθήσει, γιατί είναι ο S2 ανοιχτός. Οπότε από τη στιγμή που δεν κλείνει ο βρόχος, δηλαδή το ρεύμα δεν φτάνει πάλι πίσω εδώ, έτσι, δεν υπάρχει καθόλου ρεύμα στο κύκλωμα. Έχουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια διαδρομή να ακολουθήσει το ρεύμα. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει ροή ρεύματος στον κινητήρα. Οπότε το ρεύμα πλέον είναι 0. Οπότε αυτή είναι η επιβράδυνση, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το σταμάτημα, το απότομο σταμάτημα. Λοιπόν, για να σταματήσουμε απότομα το κινητήρα, δηλαδή να πατήσουμε σαν να πατάμε φρένο, λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε, όπως βλέπετε εδώ, είναι να κλείσουμε τους δύο κάτω διακόπτες, S2 και S4. Οπότε στην ουσία αυτό τι κάνουμε, είναι ότι βραχυκλώνουμε στην ουσία, εντός εισαγωγικών βραχυκλώνουμε τον κινητήρα, γιατί το βραχυκλώνουμε, βλέπετε ότι και τα δύο άκρα του κινητήρα συνδέονται που στη γη αναφοράς, εδώ πέρα. Έτσι και εδώ πέρα οι άλλοι δύο διακόπτες είναι ανοιχτοί. Ή μπορούμε να κάνουμε το ανάποδο, έτσι, να κλείσουμε τους δύο πάνω και να ανοίξουμε τους δύο κάτω. Εντάξει, αυτό δεν μας επηρεάζει. Δηλαδή, μην θεωρείς κάποιος ότι αρκεί να συνδέσει τα δύο άκρα εδώ πέρα στη γη αναφοράς, μπορεί να συνδέσει τα δύο άκρα του κινητήρα, πάλι τα βραχυκλώσω, όπου στο θετικό πόλο της πηγής. Οπότε, είτε να συνδέσω τα δύο άκρα στο θετικό πόλο της πηγής, κλείνοντας σε σένα εστερία, ή να συνδέσω τα δύο άκρα του κινητήρα στον αρνητικό πόλο της πηγής. Έτσι, εδώ, συμπλήνουμε εδώ. Πηγή τροφοδοσίας, κλείνοντας τους S2 και S4. Οπότε, είτε τους δύο πάνω, είτε τους δύο κάτω κλειστούς, και βέβαια, επουδενή, θα το εξηγήσουμε, δεν πρέπει να είναι και οι τέσσερις κλειστοί. Οπότε, μην πει κάποιος, κλείνω S1, S3, S2, S4, και πέρα, παιδιά, θα δημιουργήσουμε βραχυκύκλωμα εδώ πέρα στην πηγή, και θα τα κάψουμε όλα. Έτσι. Αν δεν έχουμε βάλει και κάποια ασφάλεια εδώ πέρα που να προστατεύει, έτσι εδώ πέρα. Στο κάνουμε μπλε χρώμα εδώ να υπάρχει μια ασφάλεια η οποία να προστατεύει την πηγή, δηλαδή να πέσει η ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει η ασφάλεια εδώ πέρα και κλείσω όλους τους διακόπτες, θα βραχυκλώσω την πηγή, οπότε θα τα κάψω όλα. Και κινητήρα και διακόπτες και θα αναζητήσω τα πάντα. Θα περάσει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα και θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα. Οπότε, προς το παρόν θα το εξηγήσουμε γιατί σίγουρα δεν πρέπει επουδενή να είναι και οι τέσσερις διακόπτες κλειστοί, και μάλιστα όχι μόνο οι τέσσερις διακόπτες, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και δύο διακόπτες. Αν δύο συγκεκριμένοι διακόπτες είναι κλειστοί, πάλι έχουν το ίδιο πρόβλημα, το βραχυκύκλωμα. Οπότε σίγουρα οι τέσσερις. Οπότε εδώ πέρα στο απότομο σταμάτημα για να το κλείσουμε, είτε οι δύο πάνω ανοιχτοί και οι δύο κάτω κλειστοί. Εδώ είναι end. Πρέπει να ισχύουν και οι δύο συνθήκες, έτσι. Ή, εναλλακτικό σενάριο, οι δύο κάτω διακόπτες κλειστοί και οι δύο πάνω διακόπτες ανοιχτοί. Και οι δύο, έτσι. Οπότε, είτε δύο πάνω κλειστοί και οι δύο κάτω ανοιχτοί, είτε οι δύο κάτω κλειστοί και οι δύο πάνω ανοιχτοί. Δηλαδή, δεν αρκεί εδώ πέρα να κλείσουμε τους δύο κάτω και να κλείσω μόνο τον ένα από τους δύο πάνω. Αν αφήσω τον ένα από τους δύο πάνω διακόπτες κλειστό, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξηγήσουμε ποιο θα είναι το πρόβλημα.
Δεν θα πρέπει να είναι και οι δύο πάνω και οι δύο κάτω κλειστοί. Και αντίστοιχα και εδώ πέρα, που έχουμε τη ροή ρεύματος, θα πρέπει υποχρεωτικά να το τονίσουμε ότι θα πρέπει μόνο δύο διακόπτες να είναι κλειστοί και μόνο δύο διαγώνιοι διακόπτες. Δεν μπορεί να είναι κλειστοί διακόπτες που είναι στην ίδια πλευρά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο S3 και ο S4 κλειστός ή ο S1 και ο S2. Θα το εξηγήσουμε αυτό. Οπότε εδώ πέρα, έτσι, ροή ρεύματος υπάρχει, επιθυμητή ροή ρεύματος, ελεγχόμενη ροή ρεύματος, να το πούμε έτσι, όταν είναι δύο διαγώνιοι διακόπτες κλειστοί και οι άλλοι δύο διακόπτες ανοιχτοί. Οπότε και εδώ οι δύο διαγώνιοι κλειστοί και οι άλλοι δύο ανοιχτοί, και εδώ οι δύο διαγώνιοι, αντιδιαγώνιοι, θέλετε, κλειστοί και οι δύο άλλοι ανοιχτοί. Εδώ πέρα είπαμε για την επιβράδυνση, είτε όλοι ανοιχτοί, είτε το πολύ ένα διακόπτης κλειστός. Για το απότομο σταμάτημα, εδώ δύο διακόπτες που είναι είτε πάνω είτε κάτω κλειστοί και οι άλλοι διακόπτες υποχρεωτικά ανοιχτοί. Αυτές είναι οι καταστάσεις και να πούμε τώρα τις μη επιτρεπτές καταστάσεις, αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, οι μη επιτρεπτές καταστάσεις συμβαίνουν όταν δύο διακόπτες που είναι στην ίδια πλευρά, για παράδειγμα όπως είναι εδώ, είναι κλειστοί. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Έτσι. Είτε ανοιχτοί είναι και οι δύο, είτε κλειστοί είναι και οι δύο. Ακόμα χειρότερα είναι κλειστοί και οι δύο. Είτε κλειστός είναι ο ένας από εδώ πέρα. Αν δύο διακόπτες που είναι στην ίδια πλευρά είναι κλειστοί, στην ουσία τι έχουμε κάνει. Είναι σαν να έχουμε βραχυκλώσει την πηγή, δηλαδή. Είναι σαν να έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Να έχουμε συνδέσει το συν με το πλήν της μπαταρίας. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Έτσι. Μέσα έχουμε κάνει αυτό το πέρα το πράγμα, όταν δύο διακόπτες στην ίδια πλευρά είναι κλειστοί. Έτσι, μέσα έχουμε ενώσει αυτό το πράγμα. Το βλέπετε, έτσι. Γιατί. Γιατί το ρεύμα παρακάμπτει τον κινητήρα και κατευθείαν από το σύν της πηγής πάει στο πλήν της πηγής. Το βλέπετε, το ρεύμα πλέον πώς θα κινηθεί. Θα κινηθεί έτσι, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Παρακάμπτει τον κινητήρα, δεν περνάει καθόλου τον κινητήρα, γιατί δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια διαδρομή να ακολουθήσει και καταλήγει τι. Στο πλήν της πληγής. Οπότε από το συν κατευθείαν στο πλήν, αυτό είναι καταστροφικό για την πηγή. Αν είναι μπαταρία θα την αδειάσει, αν είναι κάποιο τροφοδοτικό θα προκαλέσει εσωτερική βλάβη στο τροφοδοτικό. Ή αν είναι ένα τροφοδοτικό που το έχουμε σχεδιάσει με προσοχή, θα ρίξει την ασφάλεια του τροφοδοτικού. Για προστασία του τροφοδοτικού, για να μην κάψει μέσα τα κυκλώματα του τροφοδοτικού. Και βέβαια αντίστοιχα συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, αν κλείσω S3-S4, έτσι. Οπότε ποτέ σε ένα H-bridge, όταν το χειρίζουμε, δεν θα πρέπει να κλείνω διακόπτες οι οποίοι είναι στην ίδια πλευρά κατακόρυφα, έτσι. Είτε δύο αριστερούς, είτε δύο δεξιούς. Στην ίδια πλευρά οριζόντια μπορώ να το κάνω. Μπορώ να κλείσω S2, S4, είπαμε, βέβαια έχοντας ανοιχτά σπάνια. Για να κάνω απότομο σταμάτημα. Αλλά υπουδενή, το τονίζουμε αυτό, ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε διακόπτες που είναι στην ίδια πλευρά, κατακόρυφα, είτε αριστερά είτε δεξιά. Οπότε, για να τα συνοψίσουμε αυτά, για να τα δούμε έτσι κάπως με τη μορφή ενός πίνακα, όχι σαν πίνακα αληθείας, έτσι αυτά που σας θυμίζω, κάνουν σαν ψηφιακά συστήματα από τον κύριο Κωστόπουλο ίσως, κάπως, έτσι λέω. Κάπως σημαίνει κλειστός διακόπτης, άλφα σημαίνει ανοιχτός διακόπτης, οπότε πάμε εδώ πέρα. Εδώ. Κλειστός ο S1, κλειστός ο S4, οπότε αυτός κλειστός, οι άλλοι δύο ανοιχτοί, έτσι, πράσινο κλειστός σημαίνει, κίτρινο ανοιχτό, έτσι. Τι έχουμε εδώ πέρα, είχαμε πει ότι θα έχουμε κίνηση του άξονα του κινητήρα προς μια κατεύθυνση, ας πούμε ότι είναι η δεξιόστροφη περιστροφή. Επιτρεπτή η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, είπαμε, S2, S3 κλειστή. Για πάμε να δούμε. S2 εδώ κλειστή. Οι άλλοι δύο S1, S4 ανοιχτή. Οπότε έχουμε πει ότι θα έχουμε κίνηση
προς την άλλη κατεύθυνση, αντίθετη φορά περιστροφή στο ξαντοκίνητρο, οπότε θα είναι η αριστερόστροφη περιστροφή. Λοιπόν, είπαμε ότι όλοι οι διακόπτες ανοιχτοί. Λοιπόν, όλοι οι διακόπτες ανοιχτοί σημαίνει ότι okay, αν ο κινητήρας ήταν ήδη σταματημένος δεν θα γίνει τίποτα, αν ο κινητήρας γερνούσε, αν ανοίξουμε όλους τους διακόπτες, θα έχουμε τι, επιβράδυνση. Και το ίδιο συμβαίνει, οπότε όλα αυτές εδώ πέρα, όλο αυτό εδώ το set έχει να κάνει με την επιβράδυνση. Το ίδιο συμβαίνει αν έχουμε μόνο ένα διακόπτη κλειστό. Βλέπετε εδώ πέρα, είτε όλοι ανοιχτοί, είτε μόνο ένας κλειστός. Βλέπετε, μόνο ένας, είτε εδώ, είτε εδώ, είτε εδώ. Οπότε, όταν όλοι ανοιχτοί, είτε μόνο ή το πολύ ένα διακόπτης κλειστός, έχουμε επιβράδυνση του κινητήρα, αν ήταν ήδη σε κίνηση. Διαφορετικά, αν δεν ήταν σε κίνηση, δεν θα κάνει τίποτα κινητήρα, δεν θα πάρει καν μπρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τελευταίες καταστάσεις. Είπαμε ότι αν έχουμε S2 S4 κλειστός και τους άλλους δύο ανοιχτούς, οπότε εδώ κλειστοί και οι άλλοι δύο ανοιχτοί υποχρεωτικά, έχουμε απότομο σταμάτημα ή το ίδιο μπορούμε να πετύχουμε το απότομο σταμάτημα αν έχουμε S1 και S3, οπότε δηλαδή κλείνουμε αυτούς τους δύο, τους δύο πάνω και ανοίγουμε τους δύο κάτω. Έτσι. Οπότε πάλι ο κινητήρας θα σταματήσει απότομα. Θα πατάμε ένα φρένο έκτακτης ανάγκης, φανταστείτε. Για παράδειγμα, σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, τέλος πάντων, το αμαξίδιο, ο μικροελεκτής στο Arduino, αντιληφθεί ότι πλησιάζει σε ένα εμπόδιο με μεγάλη ταχύτητα, οπότε στην ουσία είναι σαν να κάνει αυτόματη πέδηση. Σαν να το έχετε, δεν ξέρω αν έχετε πάρει τέλος πάντων έτσι, για να ασχολείστε με τα αμάξια, τα καινούργια αμάξια έχουν τέτοια συστήματα. Έτσι. Για συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, οπότε και τα καινούργια αμάξια τι κάνουν, βλέπουν την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και αν δουν ότι το αμάξι μας κινείται με μεγάλη ταχύτητα ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσκρούσει πάνω στο προπορευόμενο όχημα, σταματάνε τίμιο την ταχύτητα του δικού μας αμαξιού. Πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να πατήσουμε εμείς το φρένο. Έτσι, τα καινούργια μοντέλα που έχουν έτσι, πολλά ηλεκτρονικά έχουν τέτοια συστήματα. Οπότε δεν φανταστείτε συστήματα αυτόματης πέδησης, συστήματα πέδησης και αποφυγή σύγκρουσης. Οπότε κάτι αντίστοιχο είναι σαν να κάνουμε εδώ πέρα το απότομο σταμάτημα, είναι σαν να σταματάμε γρήγορα τον κινητήρα ώστε να αποφύγουμε κάποια σύγκρουση του αμαξιδίου μας με κάποιο εμπόδιο που υπάρχει μπροστά. Λοιπόν, και τέλος. Λοιπόν, αν η S1, S2 είναι κλειστή, αυτή εδώ πέρα, εδώ το χ στον πίνακα σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι είναι η άλλη, σε τι κατάσταση είναι οι άλλοι κινητήρες, είτε ανοιχτή είτε κλειστή, δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, οι άλλοι διακόπτες. Είτε ανοιχτή είτε κλειστή δεν μας ενδιαφέρει. Αν η S1, S2 είναι κλειστή, σίγουρα είναι προβληματική κατάσταση, γιατί βραχυκυκλώνουμε την πηγή. Αντίστοιχα, αν. Έτσι. Είναι η S3, S4 κλειστή, εδώ, αυτή εδώ πέρα. Ό,τι και να είναι οι άλλοι δύο, αυτό συμβολίζει το χ στον πίνακα, ήταν ανοιχτή, είτε κλειστή. Ό,τι και να είναι οι άλλοι δύο, πάλι είναι προβληματική κατάσταση, είναι μη επιτρεπτή. Οπότε έχουμε ένα βραχυκύκλωμα τη πηγή, όπου εξηγήσαμε ότι είναι πάρα πολύ κακό. Να συμβαίνουμε απευθεία το σύν με το πλήν τη πηγή. Οπότε, σε ένα H-bridge μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αρκεί αυτό εδώ πέρα, S3, S4 κλειστό ή S1, S2 κλειστό. Όλα τα άλλα είναι OK. Το πολύ πολύ να μην λειτουργεί όπως θέλουμε το αμαξίδιο. Αλλά αυτές εδώ πέρα οι καταστάσεις, S3, S4 κλειστή διακόπτης και S1, S2 ή και S1, S2 κλειστή διακόπτης είναι καταστροφική. Επιφέρει καταστροφή έτσι, στο σύστημά μας. Ενώ όλες οι άλλες καταστάσεις δεν έχει πρόβλημα. Το πολύ πολύ το αμαξίδιο, όχι ότι είναι κάτι, εντάξει,
Ωραία, αυτό προφανώς δεν είναι κάτι το θεμητό, αλλά το πολύ πολύ το άποψη εδώ, παιδί μου, εντάξει, να μην κινείται, για παράδειγμα, αν κάτι έχουμε ξεχάσει να ανοίξουμε ένα διακόπτη. Αλλά αν κάνουμε εμείς, έχουμε προγραμματίσει το Arduino και το Arduino δίνει τέτοιες εντολές, έχουμε κάνει δηλαδή λάθος στον προγραμματισμό, σε να είναι ταυτόχρονα κλειστή η S1, S2 ή S3, S4, αυτό θα δημιουργήσει ζημιά σε αυτό που έχουμε κατασκευάσει. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, και αν το δούμε αυτό τώρα και αν το δούμε μια πρακτική υλοποίηση αυτού του κυκλώματος με τρανζίστορ, δηλαδή πώς είναι ένα H-bridge με διπολικά τρανζίστορ. Μεγαλώσω λιγάκι, για να το δούμε και λίγο καλύτερα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε 4 τρανζίστορ, κάθε τρανζίστορ ένα διακόπτης, που βλέπετε ότι τα 2 πάνω είναι τρανζίστορ PNP και τα 2 κάτω είναι τρανζίστορ NPN. Έτσι είναι η κλασική, η τυπική υλοποίηση. Λοιπόν, και βλέπετε ότι έχουμε βάλει και 2-2 και διόδους και 4 διόδους. Αυτοί οι διόδοι εδώ πέρα παίζουν το ρόλο των διόδων που σας είπα πριν στον ηλεκτρονόμο. Εδώ πέρα ο κινητήρας είναι. Εδώ πέρα στην ουσία τι είναι, ένα ποινίο. Κινητήρες έχουμε σαν τι, ποινία. Τη στιγμή που έχουμε ποινίο, ισχύει ο νόμος του Lenz. Οπότε, για να προστατέψουν τα τρανζίστορ, γιατί μπορούμε να σταματήσουμε απότομα το ρεύμα στον κινητή, να το φρενάρουμε. Οπότε, για να μην αναπτυχθεί πολύ μεγάλη τάση, είτε εδώ, ως τα απόρρια του νόμου του Lenz, που θα καταστραφούν τα τρανζίστορ, έχουμε βάλει εδώ πέρα τις διόδους, οι οποίες οι διόδες στην ουσία δρούν περιοριστικά, περιορίζουν και εμποδίζουν την ανάπτυξη πολύ μεγάλη τάση στους συλλέχτες των τρανζίστων. Οπότε, οι δύο δίνουν για την προστασία των τρανζίστων όταν έχουμε απότομη μεταβολή, όταν έχουμε μεταβολή στο ρεύμα που διαρρέει τον κινητήρα. Εντάξει, οπότε αυτό το εξηγήσαμε. Έτσι, ποτέ στην πράξη δεν θα δούμε ένα H-bridge αν πάμε να το κατασκευάσουμε εμείς. Έτσι, γιατί είπαμε σας ότι αυτά εδώ πέρα είναι έτοιμα. Έτσι, υπάρχουν και έτοιμα, οπότε υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα προστασίας. Έτσι, μέσα σε αυτό εδώ πέρα το ολοκληρωμένο το 298 που βλέπαμε πριν. Σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ μέσα. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ψυχτρά εδώ, είναι για να απάγεται η θερμότητα, γιατί έχουν τραζίσει, και τα τραζίσουν αυτά μπορεί να ζεσταθούν, οπότε υπάρχει σύστημα απαγωγής της θερμότητας. Νομίζω ότι σας είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή για ψυχτρές, αν θυμόσαστε. Οπότε εδώ πέρα, το κάτω είναι εδώ, που υπάρχει το L298, οπότε μέσα βέβαια υπάρχουν, εσωτερικά υπάρχουν και οι δίωδοι, δεν χρειάζεται να βάλουμε εμείς δίωδους, έτσι υπάρχουν εσωτερικά δίωδοι για να προστατεύουν τα τραζίστορ για αυτό. Το λόγο που σας είπα. Οπότε, εδώ βλέπετε το Arduino, το οποίο το Arduino ελέγχει, συγγνώμη, εδώ πέρα. Του διακόπτες, οπότε στην ουσία εμείς τι θα κάναμε ως χρήστες, αφού έχουμε κατασκευάσει αυτό, θα πρέπει να προγραμματίσουμε κατά άλλα το Arduino, ώστε εδώ πέρα στους 4 ακροδέκτες, έτσι, οι ακροδέκτες, συγγνώμη, δύο, τρία, έξι και 7, εδώ πέρα σε αυτούς τους 4 ακροδέκτες, θα παράγουν τα κατάλληλα σήματα, ώστε να χειριστούμε τον κινητήρα κατά βούληση, έτσι όπως θέλουμε. Εδώ πέρα αυτή είναι η ψηφιακή ακροδέκτηση. Βλέπετε εδώ πέρα, φαντάζομαι το βλέπετε, έτσι εδώ γράφει digital. Ψηφιακή αυτή η ακροδέκτηση σημαίνει ότι παράγουν μόνο 2 τάσεις. Έτσι, αυτή η ακροδέκτηση εδώ πέρα, στο Arduino που έχω την έδειξη, και είναι από 2 μέχρι 13, τους 2 πρώτους τους ξεχνάμε, είναι ειδικού σκοπού, εδώ πέρα που έχουν την έδειξη, την αρρύθμιση 0 και 1, αυτοί που έχουν από 2 έως 13, ψηφιακοί ακροδέκτες, που μπορούν να παράγουν, μπορούν να δεχθούν τάσεις, δηλαδή να ακροδέκτες είτε εισόδου είτε εξόδου, που καθορίζουμε εμείς κάνουμε τον προγραμματισμό, τι θα είναι, τέλος πάντων εδώ πέρα είναι ακροδέκτες εξόδου, που όταν μπορούν να παράγουν ή 0 βολτ
ή κοντά στα 5 βόλτ, στις δύο τιμές παράγω. Τι ακρο δέχτης εδώ πέρα που έχουμε πράσινης, οπότε εδώ θα έχουμε 0 ή 5 βόλτ. Οπότε, θυμόμαστε εδώ πέρα, από τη στιγμή που έχουμε τραζίστορ NPN κάτω, αν έχουμε εδώ 0 βόλτ, δηλαδή εδώ βάζω 0 βόλτ, αφού είναι NPN είναι σε αποκοπή, οπότε εδώ πέρα θα έχουμε ανοιχτό διακόπτη στην ουσία. Δηλαδή το αντίστοιχο τραζίστορ, το S2 της 4, θα είναι ανοιχτό διακόπτη. Οπότε, αν εγώ θέλω εδώ στο Arduino, έτσι, αυτούς τα τραζίστορ συμπεριφέρονται ως ανοιχτούς διακόπτες, θα πρέπει να δώσουν εντολή στο Arduino ώστε εδώ πέρα, στους αντίστοιχους ακροδέκτες που συνδέονται εδώ, να έτσι, είναι ο 6 και ο 3, έτσι, 3 και ο 6, 3 εδώ, που πάει στο αυτό εδώ πέρα και ο 6 που πάει εδώ. Να δώσω 0 volt για να συμπεριφερθούν ως ανοιχτοί διακόπτες. Αν θέλω να συμπεριφερθούν ως κλειστοί διακόπτες, δηλαδή να φτάσω στον κορεσμό, θα πρέπει να δώσουμε αντίστοιχα 5 volt. Οπότε εδώ με 5 volt ας βάλουμε κλειστό, κάπα, ότι σημαίνει κλειστός διακόπτης, α, ανοιχτός διακόπτης. Για να είμαστε σύμφωνοι με το συμβολισμό που είχαμε πριν στο προηγούμενο πίνακα. Τώρα για τα πάνω τραζίστορ, για τα PNP. Τα PNP είπαμε ότι συμβαίνει το ανάποδο. Εδώ πέρα όταν βάλουμε 0 volt, τότε αυτό έρχεται σε κορεσμό από το συμπεριφέρεται ως κλειστός διακόπτης και αν βάλουμε 5 volt εδώ, συμπεριφέρεται, έρχεται, είναι σε αποκοπή, οπότε συμπεριφέρεται ως ανοιχτός διακόπτης. Οπότε αντίστοιχα και εδώ πέρα, 0 volt είναι σε ένα κλειστό διακόπτη, 5 volt εδώ είναι σε ένα ανοιχτό διακόπτη. Οπότε πλέον, εδώ και πέρα είναι θέμα πώς θα προγραμματίσουμε εμείς σωστά το Arduino, για παράδειγμα. Για πείτε μου, αν ήθελα δεξιόστροφη περιστροφή, έτσι. Δεξιόστροφη περιστροφή, τι σημαίνει, ότι θα πρέπει το S1, να θυμόσαστε πριν, και το S4 να είναι κλειστή και αυτή εδώ πέρα να είναι ανοιχτή. Εντάξει, δεξιόστροφη περιστροφή. Πείτε μου κατά σειρά, εδώ πέρα, στους ακροδέχτες, στον 7, στον 6, στον 3 και στον 2, τι τάσεις θα πρέπει να παράγει το Arduino. Στον ακροδέκτη 7, για να έχω δεξιόστροφη περιστροφή, τι τάση θα πρέπει να δώσω εγώ εντολή να παράγει το Arduino. 0 βόλτ ή 5 βόλτ. Συγγνώμη. 0 βόλτ για να είναι κλειστός. Λοιπόν, θέλουμε ο S1 να είναι κλειστός διακόπτης, το βλέπετε εδώ πέρα, οπότε επειδή είναι και τραζίστορ PNP, οπότε εδώ πέρα το Arduino θα πρέπει να παράγει μια χαμηλή τάση. Οπότε εδώ 0 volt, για το 7 έτσι. Στο 6, τι θα πρέπει να παράγει το Arduino εδώ πέρα. 5 volt. Το 6. Όχι, λάθος, 0. Βλέπουμε, το 6 που συνδέεται σε αυτό εδώ πέρα. Στο τραζίστορ S2, τι θέλουμε το τραζίστορ S2 να είναι ανοιχτό, έτσι, γιατί να είναι σε αποκοπή, να είναι σε ανοιχτό διακόπτη. Τα χρωματάκια σημαίνει πράσινο κλειστό διακόπτη και κίτρινο ανοιχτό, έτσι. Οπότε εδώ πέρα, αφού είναι NPN τραζίστορ, θα πρέπει να δώσουμε εντολή στο Arduino εδώ πέρα να παράγει τι, 0 volt. Στο πρόγραμμα του Arduino εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ο ακροδέχτης 3 εδώ του Arduino. Τι θα πρέπει. Τι τάση θα πρέπει να παράγει ο ακροδέχτης 3 του Arduino. 5 βόλτ. Γιατί ο 3 πάει, ελέγχει ποιο τραζίστορ. Το S4, τι θέλουμε το S4 να είναι κλειστό, δηλαδή σε κορεσμό. Οπότε εδώ, το βάζω εδώ, 5 βόλτ. Και τέλος, εδώ πέρα, στον ακροδέχτη 2. Τι τάση θα πρέπει να έχουμε. Πάλι 5 βόλτ. Λοιπόν, τι θέλουμε εδώ, ο 2 συνδέεται σε ποιο τραζίστορ, στο πάνω τραζίστορ. Τι θέλουμε αυτό το τραζίστορ να είναι σε αποκοπή, ώστε να λειτουργήσει ως ανοιχτός διακόπτης. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι PNP, οπότε και εδώ πέρα θέλουμε πάλι τι, 5 βόλτ. Να το δείτε εδώ πιο καθαρά, αυτό εδώ πέρα το ίδιο πράγμα, έτσι. 0 βόλτ, 0 βόλτ, 5 βόλτ. 5 βόλτ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα. Την ίδια λογική έτσι το κάνουμε λίγο γρήγορα, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Θέλουμε την ανάποδη, την αριστερόστροφη.
περιστροφή. Αριστερόστροφη περιστροφή σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσω εδώ, δηλαδή αυτά σε χωρισμό και να ανοίξω αυτά. Αυτά, αυτές οι τάσεις που βλέπετε, έτσι να τις σβήσω, είναι για τη δεξιόστροφη περιστροφή, αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, πάμε. Εγώ θέλω τώρα να κάνω την άλλη περιστροφή προς την άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, πείτε μου, στο εσένα, εδώ, έτσι, τι τάση θα πρέπει να παράγει το Arduino. Τι θέλω στο εσένα. Βλέπουμε κίτρινο χρωματάκι. Σημαίνει τι, να είναι ανοιχτός διακόπτης. Να λειτουργήσει ως ανοιχτός διακόπτης, αφού είναι τραζίστορ PNP, τι τάση θα πρέπει να δώσουμε από το Arduino. Είπαμε. 5 βολτ. Ωραία. Οπότε εδώ θα πρέπει το Arduino να παράγει 5 βολτ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο κάτω. Εδώ πέρα. Πράσινο. Πρέπει να είναι κλειστός διακόπτης. Είναι τραζίστορ NPN όμως. Οπότε τι τάση θα πρέπει να παράγει εδώ το Arduino. Πάλι 5 βολτ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στο S4. Θέλουμε να λειτουργήσει σε αποκοπή, ανοιχτός διακόπτης, οπότε είναι τραζίστορ NPN, οπότε τι τάση θέλουμε να πάρουμε από το Arduino εδώ πέρα. 0. Ακριβώς, τέλεια, 0 volt. Και πάμε στο τελευταίο εδώ πέρα, είναι, θέλουμε κλειστός διακόπτης, δηλαδή κόρες MOS, είναι τραζίστορ τύπου PNP, οπότε τι τάση θα πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα για να το πετύχουμε. Ορίστε. Δεν άκουσα παιδιά γι' αυτό. 0 volt. 0 volt. Έχουμε πει ένα PNP με 0 volt. Βέβαια υποτίθεται εδώ πέρα ότι έχουμε επιλέξει κατάλληλα τις αντιστάσεις. Έτσι. Για να έχουμε τον κορεσμό. Okay. Δεν είναι ότι έχουμε βάλει ξέρω εγώ 100 κιλό αντίσταση. Πρέπει να ξέρεις 10 κιλό η αντίσταση. Ή και 1 κιλό. Και οπότε πάντοτε αυτά με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιλέξει ως τις αντιστάσεις. Οπότε αριστερά πρέπει να βάλουμε 5 βόλτ, δεξιά πρέπει να βάλουμε 0 βόλτ. Έτσι το βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ πέρα η λύση. Έδειξε. Εντάξει, και αντίστοιχα και τα άλλα. Okay. Εδώ πέρα. Για πείτε μου εδώ πέρα με τις τάσεις που βλέπετε. Βλέπετε, έχουμε βάλει παντού 5 βολτ. Τι θα κάνει ο κινητήρας. Πάμε να δούμε. 5 βολτ. Εδώ ο εσένα θα είναι ανοιχτός ή κλειστός. Τι χρώματα πρέπει να βάλω, κίτρινο ή πράσινο. Στον εσένα. Ανοιχτός. Αφού είναι PNP, τραζίστορ, και βάζουμε 5 βολτ, βάζουμε μια υψηλή τάση, είχαμε πει. Στα PNP όταν τους βάζουμε υψηλή τάση, γενικά, έτσι πάμε να τα φέρουμε στην αποκοπή. Οπότε, πολύ σωστά, είναι σε αποκοπή, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι ανοιχτός, δηλαδή κίτρινο χρωματάκι. Πάμε εδώ, στο δίπλα. Και εδώ 5 βολτ, πάλι και αυτό PNP, οπότε και αυτό θα είναι τι. Ανοιχτός. Πάμε να δούμε τώρα στα κάτω. Εδώ πέρα, S2 και S4 είναι NPN και στα 2 5 βολτ, τι θα είναι αυτά τα τραζίστορ. Κλειστή. Μισό λεπτό, παιδιά, παρακαλώ. Τι να καθαρίσουμε, τι. Αν δεν γίνεται θόρυβος, ναι. Σε μισή ώρα μπορείτε να έρθετε σε μισή ωρίτσα. Ναι, ωραία, σε μισή ώρα θα τελειώσει το μάθημα, θα είμαι εδώ πέρα, οπότε ναι, ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ακούσατε, παιδιά, μας κάνουν ένα κινήσει εδώ πέρα, έτσι. Okay. Λοιπόν, οπότε, συγγνώμη για τη διακοπή. Οπότε εδώ πέρα βάζω 5 βολ και είναι NPN τρανζίστορ, οπότε αυτά τι θα είναι, παιδιά, σε τι κατάσταση θα είναι, πώς θα συμπεριφέρονται. Θα είναι κλειστά. Θα είναι κλειστή, γιατί είναι έτσι. Θα είναι στο κορεσμό, έτσι είναι NPN. Οπότε, συγγνώμη, λάθος χρώμα. Πράσινο εδώ πέρα. Οπότε
Με βάση αυτά, τι θα κάνει ο κινητήρας, γιατί το ζητούμενο είναι ο κινητήρας θα κάνει, που βλέπουμε, σε τι κατάσταση θα είναι. Θα είναι απότομο σταμάτημα. Απότομο σταμάτημα, είπαμε έτσι. Όταν κλείνουμε είτε τους δύο πάνω, τους δύο κάτω, τους ανοίγουμε, είτε κλείνουμε τους δύο κάτω και ανοίγουμε τους δύο πάνω, έτσι θα είναι, είπαμε, απότομο σταμάτημα. Λοιπόν, φανταστείτε, καταλαβαίνετε και τις άλλες καταστάσεις που είπαμε, έτσι, μπορείτε να καταλάβετε, αν θέλετε να τις κάνετε και εξάσκηση, πότε θα είναι επιβράδυνση, πώς μπορώ να κάνω διαφορετικά απότομο σταμάτημα. Διαφορετικά το απότομο σταμάτημα πώς μπορώ να το κάνω. Εδώ. Με τι άλλες τάσεις μπορώ να κάνω απότομο σταμάτημα. Να βάλουμε παντού 0 βόλτ. Λοιπόν, να βάλουμε παντού 0 βόλτ, όπως λέει. Ο συνάδελφός μας δεν βλέπω τα ονόματα, παιδιά, γι' αυτό έτσι εδώ. Ποιος μου μιλάει, επειδή έχω μια οθόνη εδώ. Λοιπόν, 0 βόλτ. Τι σημαίνει εδώ πέρα, ότι 0 βόλτ εδώ στο PNP, κλειστός διακόπτης, κορεσμός, 0 βολτ στο PNP, κλειστός διακόπτης, κορεσμός, 0 βολτ στο NPN, ανοιχτός διακόπτης, αποκοπή, βολτ, χρωματάκι εδώ πέρα, και 0 βολτ εδώ πέρα, πάλι ανοιχτός διακόπτης, οπότε πολύ σωστά είναι οι δύο πάνω κλειστοί και οι δύο κάτω ανοιχτοί, ταυτόχρονα, έτσι το ταυτόχρονα το τονίζω, έχει σημασία, οπότε, και πάλι και με αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, πάλι έχουμε τι, απότομο σταμάτημα. Και την επιβράδυνση, είτε έτσι τα ανοίγουμε όλους τους διακόπτες ή κρατάμε το πολύ αν διακόπτη κλειστό. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, το καταλάβαμε παιδιά, το H-Bridge, γενικά πώς λειτουργεί. Τώρα. Νομίζω, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Εντάξει, θα το διαβάσετε κιόλας, θα δείτε και το βίντεο και θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα το δούμε λιγάκι ακόμα πιο κοντά στη βιοιατρική τεχνολογία. Δούμε μια άλλη εφαρμογή του H-Bridge σε μια συσκευή που ονομάζεται οξύμετρο. Οξύμετρο, αν το έχετε δει σε διάφορες ταινίες, είναι το μανταλάκι που βάζουμε στο δάχτυλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το οξύμετρο. Πολλές φορές ονομάζεται και παλμικό οξύμετρο. Αυτό στην ουσία μετράει πόσο οξυγόνο υπάρχει στο αίμα. Οπότε το οξύμετρο, αν το έχετε χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω, έχει χρησιμοποιήσει κανείς το οξύμετρο. Κάποιος ή κάποια. Κανείς, έτσι, και καμία. Εντάξει, είναι και λίγο, θα ήταν και λίγο περίεργο, γιατί είστε πολύ μικροί. Εντάξει, δηλαδή. Αυτά είναι εντάξει. Απλώς να ξέρετε ότι τώρα επειδή για τον κορονοϊό, λέγανε για τον κορονοϊό ότι μια ένδειξη. Δηλαδή ακόμα και δεν υπάρχει σύμπτωμα, όχι ότι είναι έτσι, είναι μια ένδειξη του οξυμέτρου. Και τα οξυμέτρα, ξέρετε, είναι και τέτοιο μπορεί να βρείτε και στο Lidl. Κάποια στιγμή το Lidl, έτσι, πολλούς οξυμέτρα με 20-25 ευρώ. Έτσι. Οπότε αν η ένδειξη του οξυμέτρου είναι χαμηλή, η ένδειξη του οξυμέτρου είναι επί της 100. Οπότε βγάζει ένα νούμερο πάνω, εδώ πέρα πάνω, έτσι δεν φαίνεται. Εδώ από πάνω έχει μια οθονίτσα. Οπότε εδώ πέρα βγάζει την ένδειξη που λέει πόσο είναι, ας πούμε, χοδερικά σας το λέω, δείτε πιο αναλυτικά σε άλλα μαθήματα, τη λειτουργία του οξυμέτρου, το ποσοστό του οξυγόνου στο αίμα. Έτσι, αυτό εδώ πέρα για να δείτε. Έτσι. Οπότε έχει μια οθονίτσα και έχει συνήθως δύο ενδείξεις. Η μία ένδειξη, όπως βλέπετε εδώ, είναι το ποσοστό του οξυγόνου και η άλλη ένδειξη δείχνει πόσους σφιγμούς έχουμε. Οπότε μετράει τον καρδιακό ρυθμό. Εδώ πέρα βλέπετε 97% οξυγόνο, στο αίμα 64 παλμοί, έτσι, 97-72. Έτσι, οπότε σε στείλει μανταλάκι, όπως λέμε το οξύμετρο. Υπάρχουν και οξύμετρα τα οποία είναι, έτσι, νοσοκομιακά οξύμετρα, τα οποία είναι κουτιά, είναι πιο μεγάλα, έτσι, είναι ορθογόνια. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι για οικιακή χρήση πιο πολύ. Οπότε, το οξύμετρο μετράει αυτό το πράγμα. Για να το μετρήσει το οξύμετρο, έχει δύο LED μέσα το οξύμετρο. Έχει ένα ερυθρό, ένα LED που εκπέμπει κόκκινο φως και έχει και ένα υπέρυθρο. Το υπέρυθρο είναι
ξέρετε, τα LED περίστροφα υπάρχουν στα τηλεκοντρόλ, είχαμε πει έτσι. Τα τηλεκοντρόλ που χρησιμοποιούν σε διάφορες συσκευές, στην τηλεόραση, τα κλιματιστικά, είναι LED περίστροφα. Οπότε υπάρχουν δύο LEDs. Ας το βάλω εδώ με κόκκινο χρώμα για να το δηλώσω ότι είναι το LED του ερυθρού, δηλαδή που εκπέμπει ερυθρό φως, και ένα άλλο LED, ας το βάλουμε με μπλε χρώμα, βλέπετε ότι είναι ανάποδα τοποθετημένο και είναι κάπως έτσι αυτά εδώ, συνδέονται. Το οποίο αυτό εδώ εκπέμπει το υπέρυθρο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι κάθε φορά, και εδώ πέρα φανταστείτε, είναι ένα πάρα πάρα πολύ χοντρικό, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ πέρα φανταστείτε ότι έχει ένα κύκλωμα, το οποίο αλλάζει τι, την πολικότητα της τάσης. Οπότε, τη μια φορά έχει θετική τάση, οπότε εφαρμόζουμε τάση έτσι, οπότε θα ανάβει τι, το κόκκινο. Την άλλη φορά βάζει την τάση με ανάποδη πολικότητα. Δηλαδή, βάζει την τάση έτσι. Οπότε πλέον θα είναι ορθά πολλωμένο το κάτω λεντάκι και θα ανάβει το υπέρυθρο. Οπότε, εδώ πέρα, στο οξύμετρο, κάθε φορά δεν ανάβουν και τα δύο LEDs, ανάβει μόνο το ένα από τα δύο LED. Οπότε στην ουσία ανάβει το ένα LED, περνάει το φως από το δάχτυλο, από κάτω υπάρχει μια φωτοδίωδος, εδώ πέρα στην κάτω πλευρά, η οποία μετατρέπει το φως σε ρεύμα, το ρεύμα μετατρέπεται σε τάση, οπότε στην ουσία μετράμε εμείς τι, πόσο φως έχει διέρθει από το δάχτυλο. Κάνουμε την ίδια δουλειά και με το υπέρυθρο. Δηλαδή κάνουμε μια μέτρηση με το ερυθρό, μια μέτρηση με το υπέρυθρο. Αλλά αυτό γίνεται συνεχόμενα, δηλαδή γίνεται ένα lag. Δεν είναι ότι κάνουμε μόνο μια φορά τη μέτρηση στο ερυθρό, μια μέτρηση στο υπέρυθρο και σταματάει. Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Δηλαδή τα δύο LED αναβοσβήνουν, φανταστείτε. Αλλά όχι ταυτόχρονα. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ταυτόχρονα αναμένα ενώ. Έτσι, όταν το ένα είναι αναμένο, το άλλο είναι σβηστό. Και τούμπαλι. Έτσι κι άλλο. Και το ανάποδο. Οπότε εμείς κάθε φορά θέλουμε έτσι ένα οξύμετρο για να το συνδέσουμε με το H-bridge να έχουμε μόνο ένα LED αναμένο και το άλλο να είναι σβηστό. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με ένα κύκλωμα H-bridge γέφυρας H, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, είναι το ίδιο κύκλωμα που κάναμε με πριν. Α, και επίσης αυτό που σας είπα είναι ότι δεν θέλουμε απλώς να ανάβουμε ή να σβήνουμε ένα LED, θέλουμε να ελέγχουμε και τη φωτεινότητα. Πόσο φως εκπέμπει το LED, γιατί ανάλογα με το δάχτυλο, μπορεί σε κάποιο δάχτυλο που ξέρω και εγώ να είναι λίγο πιο χοντρό, να χρειαστεί το LED να είναι πιο φωτεινό για να περάσει το φως από το δάχτυλο. Οπότε το κύκλωμα εδώ πέρα, τα ηλεκτρονικά, έτσι που υπάρχουν εδώ πέρα, εδώ μέσα, έτσι, όχι μόνο απλώς λειτουργούν ως διακόπτες που επιτρέπουν τη ροή ρεύματος, ανάλογα με την πολικότητα στο ένα από τα δύο LED, αλλά επίσης καθορίζουν και την ένταση του φώτος. Οπότε εδώ πέρα είναι διπλή η λειτουργία. Θέλουμε και να ενεργοποιήσουμε LED, δηλαδή να επιτρέψουμε ροή ρεύματος, αλλά θέλουμε να καθορίσουμε και πόσο ρεύμα θα περάσει από το LED. Το αντίστοιχο εδώ πέρα, θα τα ξαναπούμε, το κινητήρα να καθορίσουμε και πόσο γρήγορα θα περιστρέφει το κινητήρα. Δηλαδή, ανάλογα με το ρεύμα που περνάει στον κινητήρα, καθορίζουμε πόσο γρήγορα θα περιστρέφει το κινητήρα. Δεν σας το πω αυτό. Είναι ένας DC κινητήρας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δουλεύει πάντοτε με μια ταχύτητα. Το καθορίζουμε από το πόσο ρεύμα. Αν του δώσουμε λίγο ρεύμα, θα γυρίζει αργά. Αν του δώσουμε περισσότερο ρεύμα, θα γυρίζει πιο γρήγορα. Οπότε, θα καθορίζουμε και την ταχύτητα με την οποία θα κινιόταν το αμαξίδιο, αν ήταν κινητήρα σε ένα αμαξίδιο. Αντίστοιχα και εδώ πέρα με τα LEDs. Δηλαδή, αυτό το κείμενο που θα σας δείξω εδώ πέρα. Παρόμοιο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τον κινητήρα. Δηλαδή, είτε να ελέγχουμε τον κινητήρα, να περιστρέφεται δεξιά ή αριστερά, αλλά για να ελέγχουμε και τις στροφές. Περιστροφές του κινητήρα. Ας το δούμε τέλος πάντων εδώ πέρα, στο οξύμετρο που είναι κλασική, με τυπική συσκευή, έτσι.
που χρησιμοποιούμε εμείς στην πιατρική τεχνολογία. Οπότε είπαμε, στόχος είναι ενεργοποίηση LED και έλεγχος φωτεινότητας, δύο πράγματα. Το κύκλωμα είναι αυτό εδώ πέρα, βλέπετε, μοιάζει πάρα πολύ με το H-Bridge που είδαμε προηγουμένως. Απλώς εδώ πέρα υπάρχουν σε σχέση με το κινητήρα, έτσι, θα εξηγήσουμε εδώ πέρα όλα, υπάρχουν και δύο αντιστάσεις εδώ, οι οποίες αντιστάσεις αυτές στην ουσία, εδώ κάτω, η ΑΕ2, ΑΕ4, έτσι, τις λέω 2 και 4 γιατί είναι στο τραζίστορ 2 και 4, έτσι, δεν έχει κάτι λόγο, δεν υπάρχει ΑΕ1, ΑΕ3, έτσι, επειδή είναι στο τραζίστορ εδώ πέρα σε δεδομένα. Λοιπόν, αυτές οι αντιστάσεις στην ουσία είναι, στην ουσία περιορίζουν ή να προστατεύουν το LED, να μην περάσει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα από το LED, έτσι, γι' αυτό υπάρχει. Ενώ στο κινητήρα δεν υπάρχει το θέμα, στο κινητήρα. Ο κινητήρας φανταστείτε ότι έχει εσωτερικά και πάρει το ποινίο, παρουσιάζει και μια αντίσταση, οπότε ο κινητήρας που μόνος του παίρνει το ρεύμα που χρειάζεται. Θα το περιορίζει ο μόνος του, δεν χρειάζεται να του βάλουμε κάποια εξωτερική αντίσταση. Ενώ στο LED, το LED, έτσι, δεν υπήρχαν αυτές οι αντιστάσεις, όταν θα έκλειναν κατάλληλα οι διακόπτες, έτσι, θα είχαμε το μέγιστο ρεύμα, οπότε θα κεγόταν το LED. Οπότε αυτές οι αντιστάσεις εδώ πέρα είναι για την προστασία. Λοιπόν, οπότε φανταστείτε τώρα και εδώ πέρα οι τέσσερις πηγές τάσης που έχουμε βάλει, θα το εξηγήσουμε, έτσι, στην ουσία το έχω βάλει πηγές τάσης. Στην ουσία φανταστείτε ότι προέρχονται είναι τάσεις που προέρχονται από το Arduino, τέλος πάντων από ένα μικροελεκτή. Προς εδώ πέρα τις μοντελοποιούμε, έτσι, στο συγκεκριμένο, ως πηγές τάσης. Οπότε φανταστείτε, οι οποίες είναι μεταβαλλόμενες, μεταβλητής τιμής. Οι δύο πάνω θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε είτε 0 volt, είτε 5 volt. Φανταστείτε ότι έχουμε αυτές τις δύο τιμές. Είναι σαν τις τιμές που είχαμε εδώ πέρα στο παράδειγμα που σας έκανα στο Arduino. Έτσι μπορεί να είναι αυτές εδώ πέρα δύο από αυτούς τους ακροδέχτες, οι οποίοι παράγουν είτε 0 είτε 5 volt. Αντίστοιχα και εδώ πέρα. Οπότε εδώ έχουμε 0 volt, 5 volt. Οπότε στην ουσία, αυτή εδώ πέρα, τα δύο πάνω τραζίστρο, καταλαβαίνω ότι παίζουν το ρόλο, ότι μάλλον καθορίζουν πότε θα ενεργοποιηθεί κάθε LED. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Οι δύο κάτω πηγές, οι δύο και οι τέσσερα, έτσι, εδώ πέρα, οπότε εδώ έχουμε τιμές αυτές, οπότε αυτό είναι το σύνολο τιμών, το βάζω εδώ πέρα. Εδώ κάτω αυτές οι δύο πηγές μπορεί να έχουν οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 volt και 5 volt. Έτσι. Προσοχή εδώ πέρα στη διαφοροποίηση των συμβολισμών. Εδώ τα άγκιστρα σημαίνει. Έτσι εδώ. Άγκιστρα είναι αυτά. Ότι μπορεί να πάρουν μόνο αυτές τις τιμές, 0 volt ή 5 volt. Εδώ πέρα τα τετραγωνικά, τετραγωνισμένα άγκιστρα, γιατί τετραγωνισμένες παρενθέσεις, αν θέλετε, σημαίνει ότι μπορεί να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Εντάξει, 0 volt και 5 volt. Οπότε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο Arduino. Έτσι. Είναι αυτή εδώ πέρα η τεχνική που σας έλεγα εδώ πέρα, όταν σας έδειχνα αυτό εδώ πέρα. Το PWM, θυμόσαστε που σας έδειχνα εδώ πέρα του. Εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα, είδατε ότι εμφανίστηκε. Εδώ πέρα η τεχνική PWM. Οπότε με αυτή την τεχνική βλέπω ότι μπορούμε να παράγουμε διάφορες τάσεις. Οπότε στην ουσία με το Arduino και με χρήση αυτής της τεχνικής δεν θα πούμε πολλά πράγματα, έτσι. Αλλά και από το Arduino, έτσι, μπορούμε να παράγουμε τάσεις οι οποίες δώσει αγωγικό να μεταβάλλεται μεταξύ 0 volt και 5 volt. Οπότε στην ουσία εδώ πέρα με τα δύο πάνω τραζίστρο, τι επιτυχάνουμε, έτσι. Με το S1-S4, ότι το S1-S4 θα λειτουργήσουν ως διακόπτες και τα δύο κάτω, συγγνώμη, το S1-S3, S1-S3, τα δύο πάνω. Και τα δύο κάτω, το S2 και το S4 θα λειτουργήσουν ως ρυθμιστές του ρεύματος, ρυθμιστές φωτεινότητας.
Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε φυσικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάμε εδώ να πάρουμε μια καθαρή εικόνα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε ότι είναι το LED 1, το LED 2, το ένα είναι το ερυθρό, το άλλο είναι το υπερυθρό, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση ποιο είναι. Λοιπόν, εμείς, ποια ροή ρεύματος θα θέλαμε. Θα θέλαμε η ροή ρεύματος από εδώ πέρα, έτσι. Για να ανάψει το LED 1, ποια θα θέλαμε να ήταν η ροή ρεύματος. Θέλουμε να είναι έτσι, να έρθει έτσι το ρεύμα, να περάσει από το LED 1, να περάσει από εδώ και να καταλήξει στη γη αναφοράς. Η γη αναφοράς στην ουσία σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Να φτάσει στο πλήν της πηγής. Οπότε η ροή ρεύματος θέλουμε να είναι έτσι. Για ποιο λόγο? Για να ανάψει το πάνω LED. Αντίστοιχα, για το κάτω LED. Το κάνω εδώ πέρα. Το LED 2. Ποια θα θέλαμε να είναι η ροή ρεύματος? Λοιπόν, για να ανάψει το κάτω LED, φεύγοντας το ρεύμα από την πηγή, θα πρέπει να περάσει εδώ. Έτσι θα πρέπει να συναντήσει την πλάτη του LED, το ρεύμα, για να ανάψει το LED. Αν συναντήσει τη μύτη του LED, δεν μπορεί να ανάψει το LED, οπότε, γιατί είναι σε ανάστροφη πόλωση το LED. Το LED είναι μια δίωδος. Οπότε, για να ανάψει το LED, φανταστείτε, αν το δούμε τη βάση του ρεύματος, θα πρέπει να συναντήσει την πλάτη, τη βάση του LED. Οπότε, θα πρέπει να έρθει από εδώ, να έρθει εδώ, να καταλήξει εδώ, ώστε πάλι να κλείσει εδώ πέρα και να φτάσει στο πλήν της πηγής. Οπότε, η ροή του ρεύματος να είναι. Έτσι. Οπότε το ένα LED, το LED 1 ανάβει έτσι, το LED 2 ανάβει έτσι. Το οποίο τι σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι εδώ πέρα θα πρέπει το S1 και το S4 να επιτρέπουν τη ροή ρεύματος, ενώ το S2 και το S3 δεν θα πρέπει να επιτρέπουν ροή ρεύματος. Οπότε φανταστείτε ότι αυτό είναι το αντίστοιχο που λέγαμε ότι οι δύο διαγώνιοι διακόπτες για να έχουν τη δεξιόστροφη περιστροφή του κινητήρα, αν θυμόσαστε. Οπότε το S1, S4 εδώ πέρα, αν επιτρέπουν ροή ρεύματος και τα άλλα δύο, το S2, S3, την απαγορεύουν τη ροή ρεύματος, θα ανάψει το LED 1. Εδώ πέρα θα πρέπει το S2 και το S3 αντίστοιχα να επιτρέπουν τη ροή ρεύματος και το S1, S4 να απαγορεύουν τη ροή του ρεύματος. Οπότε, πάμε να το δούμε. Να δούμε σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Λοιπόν, όμως εδώ πέρα, έτσι εδώ πέρα με το κυτρινισμένο, συμβολίζουμε έτσι, ποια είναι ενεργοποιημένο. Οπότε εδώ πέρα θέλουμε να είναι ενεργοποιημένο το S1, να είναι ενεργοποιημένο το S4, okay, ώστε να περάσει ρεύμα από το LED 1 και το LED 1 να ανάψει. Έτσι είναι η πρώτη περίπτωση που είδαμε. Αυτή εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα εξετάζουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς αυτή εδώ πέρα την περίπτωση. Είχαμε πει ότι αυτό εδώ πέρα το δουλεύουμε το τρανζίστορ ως διακόπτη, οπότε στην ουσία για να είναι κλειστός διακόπτης και από τη στιγμή που είναι PNP τρανζίστορ, εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε 0 βολτ. Δηλαδή αυτή εδώ πέρα η πηγή τάση θα πρέπει να παράγει 0 βολτ. Δηλαδή αντίστοιχο ακροδέκτης του Arduino θα πρέπει να παράγει μια χαμηλή τάση ώστε το S1 να είναι στο κορεσμό, οπότε απλώς να επιτρέπει τη ροή ρεύματος. Δηλαδή ανοίγει κλείνει το τραζίστορ μάλλον. Λοιπόν, εδώ πέρα, κάτω από αυτό το τραζίστορ, είπαμε, μετά κάτω το τραζίστορ κάνουμε τη ρύθμιση του ρεύματος. Οπότε εδώ πέρα αυτό το τραζίστορ δεν θέλουμε να είναι ως διακόπτης, δηλαδή να είναι σε αποκοπή σε κορεσμό, αλλά θέλουμε να είναι στην ενεργό περιοχή ή στην κανονική λειτουργία που λέγαμε. Γιατί τότε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να ελέγξουμε το ρεύμα στο LED. Με άλλα λόγια, θέλουμε να ελέγξουμε το ρεύμα στο Select εδώ πέρα. Αυτό εδώ το ρεύμα. Βάζω Y-SE, παρένθεση 4, πούμε ότι είναι το ρεύμα στο Select, το τραζίστορ 4. Οπότε θέλουμε να ελέγξουμε αυτό το ρεύμα. Και πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το ρεύμα? Αν θα είναι μικρό το ρεύμα, θα φέγγει πολύ λίγο το LED. Αν θα είναι μεγάλο το ρεύμα, θα φέγγει πολύ το LED. Από εδώ πέρα, το ρεύμα που θα υπάρχει εδώ, το ΙΒ4, και χρησιμοποιώντας τη σχέση ότι αυτό εδώ είναι β φορές το ρεύμα στη βάση. Οπότε, το S1 διακόπτης, κορεσμός, αποκοπή, το S4 ενεργό, λειτουργία στην ενεργό περιοχή, κανονική λειτουργία.
ώστε να ισχύει η σχέση αναλογίας. Οπότε στην ουσία εγώ τι κάνω, πειράζοντας εδώ πέρα αυτή εδώ πέρα την τάση μεταξύ 0 volt και 5 volt, πειράζω το ρεύμα στη βάση, αυτό εδώ. Οπότε πειράζοντας το ρεύμα στη βάση, πειράζω το ρεύμα στο συλλέκτη, οπότε πειράζω και το ρεύμα στο LED, γιατί το ρεύμα στο LED είναι το ίδιο με το ρεύμα στο συλλέκτη, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν μπαίνει ρεύμα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το LED. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά άλλου να πάει, γιατί δεν κλείνει κάποιο κύκλωμα, οπότε δεν υπάρχει καθόλου ρεύμα. Οπότε όλο το ρεύμα από το LED εδώ πέρα, στην ουσία όλο αυτό εδώ πέρα είναι το ρεύμα του συλλέκτη. Αυτό εδώ. Οπότε στην ουσία, εγώ με το Arduino, καθορίζοντας την τάση, αν βάλω 0 volt, 0 ρεύμα εδώ πέρα, 0 ρεύμα και στο LED, το LED σβηστό, αν βάλω 5 volt, θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο δυνατό ρεύμα εδώ πέρα, στη βάση του τραζίστερου, οπότε θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο ρεύμα στο συλλέκτη, εδώ πέρα, οπότε θα έχει το μεγαλύτερο ρεύμα το LED, οπότε το LED θα έχει την μεγαλύτερη φωτεινότητα. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε, ισχύει και για το κάτω LED. Εδώ πέρα. Οπότε, εδώ πέρα, τι θα κάνουμε εμείς. Θα βάλουμε 0 volt, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως κλειστός διακόπτης. Έτσι. Λοιπόν, το ρεύμα που θα έχουμε εδώ, έτσι είπαμε όλο το ρεύμα θα περάσει από το LED και από το κάτω τρανζίστερ, γιατί δεν έχει κάποια άλλη διαδρομή να ακολουθήσει, γιατί όλες οι άλλες διαδρομές είναι ανοιχτά κυκλώματα, δεν κλείνει κάπου ο βρόχος για να καταλήξει στο πλήν της πηγής. Έτσι. Οπότε, όλο αυτό εδώ πέρα το ρεύμα θα είναι το ρεύμα. Το Ι C2, το τρανζίστερ 2. Οπότε εγώ τι έχω να κάνω πλέον, έχω να ρυθμίσω το ρεύμα στη βάση εδώ, αυτό εδώ. Και πώς θα ρυθμίζω το ρεύμα, ρυθμίζοντας την τάση που θα βάλω εδώ. Οπότε βάζοντας εδώ πέρα μια τάση μεταξύ 0 volt και 5 volt. Έτσι. Οπότε, vein 2, τι κάνω, ελέγχω το ΙΒ2 και ελέγχοντας το ΙΒ2 ελέγχω το ΙΣ2, γιατί θα είναι β φορές το ρεύμα στη βάση και ελέγχοντας αυτό το ρεύμα, ελέγχω το ρεύμα στο LED 2. Οπότε βάζοντας μια μικρή τάση εδώ πέρα, δηλαδή το Arduino, γιατί εδώ πέρα είναι το Arduino, είπαμε έτσι, απλώς αυτή εδώ πέρα είναι κυκλωματικά σίγουρα. Okay. Βάζοντας μια μικρή τάση, θα έχουμε μικρό ρεύμα στη βάση, οπότε λίγο φως από το LED 2, μια μεγάλη τάση, μια μεγαλύτερη τάση, περισσότερο ρεύμα στη βάση, έτσι, οπότε στην ουσία μεγαλύτερο ρεύμα στο LED. Οπότε, η λογική ποια είναι, είναι εδώ πέρα στο οξύμετρο, ότι εδώ πέρα που σας έδειχνα το, έτσι, το διάγραμμα, έτσι, εδώ, είπαμε εδώ πέρα, εδώ πέρα πάνω είναι τα δύο λεντάκια, εδώ κάτω είναι η φωτοδίωδος, δηλαδή το κύκλωμα που ανοιχνεύει την ένταση του φωτός. Έτσι, οπότε το φως που περάει από το δάχτυλο μαζεύεται εδώ πέρα, οπότε εδώ πέρα κάτω που είναι το μαύρο βελάκι εδώ πέρα είναι η φωτοδίωδος που μετατρέπει το ρεύμα που έχει συλλεχθεί, συγγνώμη, το φως που έχει συλλεχθεί σε ρεύμα. Οπότε, αν η ένταση του ρεύματος είναι μικρή, τι σημαίνει μικρή ένταση του ρεύματος, ότι πέρασε λίγο φως από το δάχτυλο. Οπότε εδώ πέρα, ανάλογα με το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί, έτσι, και εδώ πέρα είναι τα ηλεκτρονικά, το Arduino αν θέλετε, έτσι. Οπότε, αν το Arduino καταλάβει ότι υπάρχει λίγο ρεύμα, πάει να πει ότι τι, ότι έχει περάσει λίγο φως, οπότε το Arduino τι κάνει, δίνει εντολή εδώ πέρα να αυξηθεί η ένταση στα LED. Οπότε σημαίνει δίνει εντολή να αυξηθεί η ένταση στα LED, θα πάει το Arduino εδώ πέρα, θα πει εδώ πέρα μεγαλύτερη τάση. Μπορεί η τάση ας πούμε, να ήταν στα 3 volt και θα πει το Arduino, έτσι, ας την κάνω 4 volt την τάση. Ώστε να πάει να έχω περισσότερο ρεύμα, περισσότερο φως, ώστε να περάσει περισσότερο φως από το δάχτυλο στη μέτρηση που θα κάνει ύστερα το Arduino, υπολογισμοί, γιατί το Arduino θα κάνει κάποιους υπολογισμούς για να βάλει αυτό το ποσοστό που σας έλεγε. Το 98% ποσοστό του οξυγόνου στο ένα. Να είναι αξιόπιστο. Οπότε κάπως έτσι δουλεύει ένα οξύμετρο, ο μικροελεκτής που υπάρχει,
Εδώ πέρα, ανάλογα με ποιο το SNS3 έχει ενεργοποιηθεί, στην ουσία είναι σαν να επιλέγει ποιο LED θα ανάψει και ανάλογα με την τάση που υπάρχει στις εδώ ή εδώ, ανάλογα με το LED που έχει επιλεχθεί, αν έχει επιλεχθεί τώρα το κάτω LED, έτσι, οπότε ανάλογα με την τάση που υπάρχει εδώ πέρα αριστερά ή αν έχει επιλεγεί το πάνω LED, ανάλογα με την τάση που υπάρχει εδώ δεξιά, έτσι, θα ρυθμίσει την ένταση του φωτισμού, του εκπαιμπόμενου φωτός, οπότε στην ουσία θα ρυθμίσει και την ένταση του ρεύματος που θα δημιουργηθεί στη συνέχεια από τη φωτοδίωδο που θα συλλέξει το φως που πέρα από το δάχτυλο και θα το μετατρέψει σε ρεύμα. Λοιπόν, ας το δούμε και να το κλείσουμε για να το έχουμε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, πότε να το δούμε, να δούμε ένα αριθμητικό παράδειγμα. Λέει ότι στο προηγούμενο κύκλωμα θέλουμε το ρεύμα στο LED να μεταβάλλεται μεταξύ 0 mA και 20 mA. Έτσι. Λοιπόν, θεωρούμε ότι okay, τα 20 mA θα συμβεί όταν βάζουμε 5 βολτ. Τάση εδώ πέρα, δηλαδή εδώ πέρα αυτές οι δύο τάσεις, έτσι όταν γίνουν 5 βολτ, στην ουσία θα θέλουμε να εμφανιστεί εδώ πέρα ένα ρεύμα 20 mA, το μέγιστο ρεύμα που θα έχουμε στο LED. Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, στα 5 βολτ, στην ουσία, το τρανζίστορ εδώ πέρα για να είναι και το μέγιστο ρεύμα θα θεωρήσουμε την τι, στον κορεσμό. Έτσι. Δηλαδή, είπαμε ότι εδώ πέρα, στην ουσία, τα πάνω τρανζίστορ δουλεύουν είτε σε αποκοπή, είτε σε κορεσμό. Δηλαδή, υπάρχει δεν υπάρχει ρεύμα. Εδώ πέρα, τα τρανζίστορ δουλεύουν σε όλο το φάσμα. Από αποκοπή μέχρι και κορεσμό. Και περιλαμβάνουν και το γραμμικό κομμάτι της λειτουργίας, όπου ισχύει η σχέση ότι το ΙΣ είναι β φορεστό, ΙΒ. Οπότε ενώ τα δύο πάνω είναι μόνο κορεσμό ή αποκοπή, το δύο κάτω είναι και αποκοπή, όταν η τάση είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε έχουμε αποκοπή, και κορεσμό όταν η τάση γίνει πολύ μεγάλη, ώστε να έχουμε και το μέγιστο δυνατό ρεύμα. Και βέβαια και όλες τις ενδιάμεσες τιμές. Λοιπόν, θεωρούμε ότι έχουμε τρανζίστορ με β100. Έτσι. Θεωρούμε ότι τα LEDs, όταν εκπέμπουν φως, όταν παρουσιάζουν μια τάση τάκρα τους, 1,8 βολτ, θα σημαίνει ότι είναι κόκκινα LEDs. Τα κόκκινα LEDs, να θυμόσαστε, είχαμε πει ότι έχουν μετάσει γύρω στο 1,8-1,9 βολτ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εδώ πέρα τους υπολογισμούς. Όταν λέμε υπολογισμούς, στην ουσία να υπολογίσουμε τις αντιστάσεις. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Υπολογίσουμε πόσο είναι η Rβ1, η Rβ2, 3, 4 και η RY2 και η RY4. Όταν αυτές τις 6 αντιστάσεις. Λοιπόν, ας πάρουμε τη μία περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ίδια. Γιατί είναι συμμετρική, δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε είπαμε, εμείς πάμε. Θέλουμε 20 mA. Μέγιστο ρεύμα, εδώ, οπότε αυτό το ρεύμα θα έρθει από την πηγή, δηλαδή η πηγή θα δώσει τα 20 mA. Λοιπόν, μιλάμε στο μέγιστο ρεύμα, έτσι, αυτό είναι το μέγιστο ρεύμα. Αυτό το ρεύμα, είπαμε, ρυθμίζεται ανάλογα με την τάση θα βάλουμε εδώ πέρα, έτσι. Οπότε, φανταστείτε ότι είμαστε στο άκρο, έχουμε το μέγιστο ρεύμα, γιατί έχουμε το μέγιστο ρεύμα, γιατί εδώ πέρα έχουμε βάλει τη μέγιστη τάση. Με βάλει τα 5 βολ. Το Arduino δηλαδή έχει δώσει τη μέγιστη τάση. Οπότε 20 mA, οπότε το ρεύμα από τον εκπομπό εδώ πέρα. Έτσι. Οπότε για να περάσει το ρεύμα θα πρέπει εδώ, επειδή είναι τραζίστορ PNP, να έχουμε δώσει 0 βολτ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το ρεύμα θα περάσει από τον εκπομπό του τραζίστορ στο συλλέκτη, βλέπετε εδώ πέρα, θα περάσει από τα LED, οπότε παντού 20 mA, θα φτάσει στο κάτω τρανζίστορ, στο συλλέκτη του κάτω τρανζίστορ, θα περάσει τον εκπομπό του τρανζίστορ, έτσι θα περάσει από την αντίσταση για να καταλήξει εδώ πέρα στη γη αναφοράς, ώστε να κλείσει το κύκλωμα, δηλαδή τα 20 mA, εδώ πέρα αυτό. Το ρεύμα να καταλήξει εδώ πέρα. Οπότε η πορεία του ρεύματος έτσι είναι αυτή εδώ. Παντού είναι 20 mA. Πάμε. Είπαμε. Πάμε στο πάνω τραζίστορ. Πρώτα απ' όλα να δούμε λιγάκι και τις τάσεις που υπάρχουν στα τραζίστορ.
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 5 βόλτ. Βλέπουμε. Είναι πηγή τροφοδοσίας. Αυτό είναι στάνταρ, δεν αλλάζει. Αυτό είναι μόνιμο 5 βόλτ. Και... λοιπόν, εδώ πέρα. Οπότε, 5 βόλτ έχουμε στον εκπομπό. Εδώ, πάνω το τρανζίστορ. Στην βάση του κάτω τρανζίστορ θα έχουμε 0,7 βόλτ μικρότερο. Οπότε, εδώ πέρα θα έχουμε 4,3 βόλτ. Πώς βλέπω. Είπαμε, αυτό εδώ πέρα το τρανζίστορ θα είναι σε κορεσμό, το οποίο κορεσμό τι σημαίνει, ότι η τάση μεταξύ εκπομπού και συλλέκτη είναι περίπου ίση. Οπότε εδώ πέρα, θυμόσαστε όταν είναι σε κορεσμό το τρανζίστορ, έτσι ότι η τάση μεταξύ εκπομπού και συλλέκτη θα είναι ίση. Οπότε πάλι και εδώ έχουμε τι, 5 βόλτ. Όσο έχουμε στον εκπομπό έχουμε 5 βόλτ, έχουμε στο συλλέκτη εδώ πέρα 5 βόλτ. Οπότε 5 βόλτ εδώ, πάνω 5 βόλτ κάτω και εδώ πέρα μείον 0,7 βόλτ, 4,3 βόλτ. Στο LED, επειδή είναι αναμένο και χάνουμε 1,8 βόλτ στο LED, οπότε στο LED στην άλλη πλευρά, στην κάθοδο του LED, θα έχουμε 3,2 βόλτ. Τα οποία, τα 3,2 βόλτ θα εμφανιστούν και εδώ πέρα, γιατί εδώ έχουμε βάλει τη μέγιστη τάση, οπότε θέλουμε στη μέγιστη τάση, και αυτό το τρανζίστορ είναι σε κορεσμό, μόνο στη μέγιστη τάση, όχι γενικά, 3,2 βόλτ. Οπότε και εδώ πέρα θα έχουμε 0,7 βόλτ, περισσότερο από ό,τι έχουμε στον εκπομπό, 3,9 βολτ. Αθυμόσαστε όταν κάναμε την ανάλυση των τρανζίστων. Οπότε αυτές εδώ πέρα είναι οι τάσεις. Και από εκεί πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τι. Νόμο του Ohm. Νόμος του Ohm για να υπολογίζουμε τις αντιστάσεις. Πάμε λιγάκι. Λοιπόν, είπαμε, το πάνω τρανζίστορ είναι τι. Σε κορεσμό. Πώς κάναμε τους υπολογισμούς, αν θυμόσαστε, πώς είχαμε λύσει τις ασκήσεις, είχαμε πει πόσο θέλουμε να είναι το ρεύμα κορεσμού στο πάνω τρανζίστορ. Είχαμε πει ποιο είναι το μικρότερο ρεύμα στη βάση το οποίο θα με οδηγήσει στον κορεσμό. Διορούσαμε αυτό με το β του τρανζίστορ, με το 100. Το οποίο κάνει 0,2. Τι κάνουμε όμως για να εξασφαλίσουμε τον κορεσμό, είχαμε πει ότι κάνουμε ότι παίρνουμε ένα πενταπλάσιο ρεύμα. Έτσι, αυτή τη διαδικασία είχαμε πει πριν το πάση. Ποιο τι σημαίνει, θα πετήσουμε ένα ρεύμα στη βάση του τραζίστορα 1 μιλιαμπέρ. Μιλάμε για το πάνω του τραζίστορα. Είναι αυτό το παρεπολογισμό. Οπότε από τη στιγμή που ξέρουμε την τάση στα άκρα της αντίστασης. Η τάση στα άκρα της αντίστασης είναι 4,3 βόλτ. 4,3 και 0. Ξέρουμε και το ρεύμα, 1 μιλιαμπέρ, τι αντίσταση θέλουμε, 4,3 βόλτ, δια 1 μιλιαμπέρ, θέλουμε αντίσταση 4,3 κιλό. 4,3 δεν υπάρχει στο εμπόριο, πιο πλησιέστερη είναι λίγο μικρότερη 3,9. Οπότε θα έχουμε και λίγο μεγαλύτερο από 1 μιλιαμπέρ ρεύμα, οπότε ακόμα πιο πολύ σίγουροι θα είμαστε στον κορεσμό. Λοιπόν, πάλι, εδώ πέρα. Την ίδια δουλειά στην ουσία κάνουμε και για το άλλο τρανζίστορ. Γιατί και για το άλλο τρανζίστορ, το S4, πάλι κορεσμό θέλουμε. Επειδή είμαστε στα 5 βολτ, και απαιτούμε στα 5 βολτ για να έχουμε το μέγιστο ρεύμα των 20 μιλιαμπέρ, έχουμε πάλι κορεσμό. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Πόσο είναι το ρεύμα κορεσμού στο κάτω τρανζίστορ, το ίδιο ρεύμα, τα 20 μιλιαμπέρ. Εδώ πέρα. Ποιο β θέλουμε, το μικρότερο β που θα με οδηγήσει στον κορεσμό, να διαιρέσουμε. Ποιο ρεύμα βάση θέλουμε, το μικρότερο ρεύμα βάση που θέλουμε να διαιρέσουμε το β του τρανζίστορ με το 100. Τώρα εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε ένα ρεύμα βάση το οποίο είναι πενταπλάσιο για να εξασφαλίσουμε κορεσμό. Οπότε θα πάρουμε πάλι ένα ρεύμα 1 μιλιαμπέρ. Νόμος του όμως στην αντίσταση στην Rβ4. Στο ένα άκρο έχουμε 5 βολτ στην Rβ4, στο άλλο άκρο έχουμε 3,9 βολτ. Διαιρούμε και με το 1 μιλιαμπέρ, αυτό κάνει 1,1 κιλό. Παίρνουμε για αντίσταση 1 κιλό, λίγο μικρότερη, έτσι που είναι εμπορικά διαθέσιμη, για να έχουμε και λίγο μεγαλύτερο ρεύμα. Και το μόνο που μένει να υπολογίσουμε την ΑΕ4. Η ΑΕ4 είναι ένα απλό νόμο του Ohm, γιατί ξέρουμε και την τάση και το ρεύμα. Η τάση στα άκρα τη ΑΕ4 είναι 3,2 βολτ, στο ένα άκρο 0, στο άλλο άκρο οπότε συνολικά 3,2 βολτ. Το ρεύμα είναι 20 μιλιαμπέρ, διαιρώ 160 Ohm, τη σύστερη τιμή που βρίσκω είναι 150. Οπότε στην ουσία εφαρμόζουμε
δύο φορές αυτή τη διαδικασία που είχαμε πει για το διαδικασία των κόρεσμων. Και αν το δούμε εδώ πέρα, κάνουμε εδώ τις μετρήσεις. Αντίστοιχα και για το άλλο ζευγάρι τρανζίστορ, έτσι. Οπότε αυτές είναι τελικές τιμές, 3,9 κιλό των αντιστάσεων, η πάνω αριστερά, η κάτω δεξιά 1 κιλό και η κάτω η αρε 450. Για το άλλο ζευγάρι τρανζίστορ και αντιστάσεων, έτσι, επειδή είναι ακριβώς το ίδιο το συμμετρικό, προκύπτουν ακριβώς οι ίδιες τιμές. Να κάνουν την ίδια δουλειά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί έχουν χρησιμοποιήσει τα ίδια τρανζίστορ, τις ίδιες τάσεις, τα ίδια ρεύματα, οπότε είναι ακριβώς όλα τα ίδια, οπότε προκύπτουν ακριβώς οι ίδιες τιμές για τις αντιστάσεις, 3,9 κιλό, 1 κιλό και 150 ohm. Οπότε, εδώ πέρα όταν έκανα την προσομοίωση, έτσι, βλέπετε, έβαλα εδώ, στο πίνα την προσομοίωση. 0 βόλτ εδώ. Το οποίο τι σημαίνει, 0 βόλτ αυτό, κλεισός διακόπτης. Έβαλα 5 βόλτ εδώ πέρα, 5 βόλτ εδώ σημαίνει ανοιχτός διακόπτης. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι, επειδή είναι PNP. Εδώ έβαλα 0 βόλτ. 0 βόλτ σημαίνει και αυτό στην ουσία ότι είναι σαν αποκοπή, δηλαδή σαν να είναι τι, ένας ανοιχτός διακόπτης. Και εδώ πέρα έβαλα, αυτή η τάση εδώ πέρα είναι ρυθμιζόμενη, παίρνει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 και 5 βόλτ. Και έβαλα σε πρώτη φάση για να επαληθεύσω ότι έχω κάνει σωστά τους υπολογισμούς τη μέγιστη τιμή. Οπότε εδώ πέρα έβαλα 5 βόλτ. Οπότε βλέπετε το ρεύμα που μου δείξει το τίνο ότι είναι 20 μιλιαμπέρ. 20 μιλιαμπέρ εδώ πέρα και στο κάτω είναι 7 πικοαμπέρ, δηλαδή στο κάτω LED είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι το ρεύμα στο LED 2. Οπότε στο LED 1 έχω 20 μιλιαμπέρ, στο LED 2 δεν έχω καθόλου ρεύμα, πρακτικά. Εδώ πέρα, πάλι το ίδιο, δηλαδή εδώ 0 βόλτ ενεργοποιημένο, 5 βόλτ εδώ απενεργοποιημένο, αποκοπή, 0 βόλτ εδώ πέρα και αυτό αποκοπή, και εδώ βλέπετε έβαλα μια τάση 2,5 βόλτ. Δηλαδή δεν είναι στο χωρισμό των τραζίστορ, είναι στην ενεργοπεριοχή, σε μια διάμεση τιμή. Και βλέπετε το ρεύμα έπεσε περίπου στη μισή τιμή. Έτσι βλέπετε, οπότε στην ουσία τι έκανα, μείωσα το ρεύμα. Οπότε αν υπήρχε πάρα πολύ ρεύμα στο LED 1, οπότε μάλλον υπήρχε πάρα πολύ φως από το LED 1 και εγώ ήθελα να μειώσω τη φωτεινότητα του LED 1, μειώνοντας εδώ πέρα την τάση, έτσι, έχω εδώ πέρα ένα ρεύμα 11 mA. Μειώνοντας κι άλλο την τάση εδώ πέρα, πηγαίνοντας την τάση το 1 βολτ, βλέπουμε ότι έχουν ακόμα περισσότερο το ρεύμα, στα 2 mA. Οπότε θα μειώνω κι άλλο την φωτεινότητα του LED. Πάντοτε βέβαια στα υπόλοιπα τρανζίστορ, έτσι, η κατάσταση παραμένει ίδια. Δηλαδή αυτό σε κορεσμό, αυτά τα δύο εδώ πέρα σε αποκοπή. Εδώ ας βάλουμε highlight. Αυτό το μπλε σημαίνει, το highlight, το κάνω μπλε, σημαίνει ότι δεν είναι ούτε σε κορεσμό, ούτε σε αποκοπή, είναι σε μια, έτσι, στην ενεργό περιοχή, για να το έχουμε έτσι και μια χρωματική κωδικοποίηση. Πάμε να δούμε και με το LED 2 πάλι τα αντίστοιχα, έτσι, κάποιες μετρήσεις. Λοιπόν, τι έκανα εδώ πέρα πλέον. Εδώ, βλέπετε, έβαλα υψηλή τάση, οπότε αυτό το έφερα σε αποκοπή, ανοιχτός διακόπτης. Εδώ έβαλα χαμηλή τάση, οπότε το έφερα σε κορεσμό, κλειστός διακόπτης. Εδώ έβαλα μια πολύ χαμηλή τάση, οπότε το έφερα και αυτό σε αποκοπή, κυτρινάκι. Λοιπόν, εδώ σε πρώτη φάση του βάλα μια πολύ ψηλή τάση για να έρθει στο κορεσμό, για να δω ότι παίρνουν τα 20 mA και στο κάτω LED. Οπότε η προσομοίωση του τίνα μου έδειξε είναι ότι πράγματι εδώ έχουν τα 20 mA. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι αυτό off, ανοιχτός διακόπτης, και αυτό ως ανοιχτός διακόπτης, εδώ σε κορεσμό. Εδώ βάζω μια ενδιάμεση τάση, βλέπετε, οπότε αυτό εδώ πέρα πλέον δεν το έχω ούτε σε αποκοπή ούτε σε κορεσμό, το έχω στην κανονική λειτουργία στην ενεργό περιοχή. Του βάζω 3 βολτ, έτσι, με διαφορετική τάση από αυτές. Έτσι. Οπότε βλέπετε με τα 3 βολτ πάει το ρεύμα στα 14 mA. Και τέλος, να κλείσουμε το μάθημα εδώ πέρα. Βλέπετε ότι
Λοιπόν, για τα δύο διαγώνια εδώ πέρα δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό τα έχω και τα δύο αποκλεισμένα. Δηλαδή τα έχω και τα δύο σε αποκοπή, γιατί βάζω εδώ πέρα στο μεν PNP υψηλή τάση αποκοπή, στο δεν PN χαμηλή τάση πάλι αποκοπή. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το έχω στον κορεσμό μονίμως ενεργοποιημένο. Εδώ, βάζω στο χρωματάκι να δείξουμε τον κορεσμό. Εδώ πέρα βλέπετε ότι βάζω μία πολύ χαμηλή τάση, μισό βόλτ, οπότε στην ουσία αυτό εδώ πέρα είναι σε αποκοπή. Αν η τάση είχαμε πει ότι είναι κάτω από τα 0,7 βόλτ, στην ουσία το τρανζίστορ είναι αποκοπή. Δεν χρειάζεται να ακριβώς 0 και 0,1, 0,2, οπότε εδώ 0,5 και το βλέπετε εδώ πέρα ότι το ρεύμα, οπότε και αυτό εδώ πέρα, στην ουσία τρινάκι, οπότε βλέπετε και το ρεύμα που έχει το LED 2, βλέπετε ότι είναι μερικά μικροαμπέρ. Με το LED 2, έτσι, το ρεύμα στο LED 2, κοιτάζουμε εδώ πέρα. Οπότε έχω μικρύνει πολύ την τάση εδώ πέρα, την έχω πλησιάσει στο 0, οπότε και το ρεύμα εδώ πέρα πλησιάζει στο 0. Οπότε βλέπετε ότι έτσι έχουμε